to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live. Βλέπω που βάζουν εδώ μουσική για να ξεκινήσουμε έτσι ωραία σήμερα. Ελπίζω οι γυναίκες εχθές έτσι να γιορτάσανε την ημέρα τους. Και σήμερα θα είμαστε εδώ παρέα σας για να δούμε όλα τα θέματα μας. Εγώ όμως έτσι στην αρχή της εκπομπής να σας ξαναθυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, που είναι το 211 55 50 550 για την επικοινωνία σας μαζί μας, αλλά και για να παίξουμε το μουσικό quiz και έχουμε τα ωραία μας τα δώρα, τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi, και εγώ διάλεξα σήμερα ένα κίτρινο, καναρινή. Δεν ξέρω, το είδα, μ' άρεσε. Ταιριάζει και με τα παπούτσια σήμερα. Βέβαια, έχουμε όλα τα ωραία χρώματα έτσι, στα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Όπως επίσης έχουμε και τα δώρα μας από τα κομμωτήρια Teo. Το σετ περιποίησης μαλλιών που έχει μέσα σαμπουάν, μάσκα, μουζ, οτιδήποτε χρειάζεται έτσι μια γυναίκα για να φτιάξει τα μαλλιά της ωραία. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Θα μαγειρέψουμε. Θα είναι εδώ κοντά μας ο Κώστας Ολεφάκης για όλες τις προβλέψεις για την Άνοιξη, έτσι αναλυτικά για το κάθε ζώδιο, γιατί θέλουμε να μάθουμε τι μας περιμένει. Και βλέπω σοκολάτες, βλέπω πολλά, τέλος πάντων. Όμως, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που σίγουρα όλους μας απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες. Έχει να κάνει με την Ουκρανία και την Κρυμαία. Και εμείς θέλαμε σήμερα να δούμε και να ακούσουμε από κοντά τι σημαίνει αυτό και αυτές οι εξελίξεις που παρακολουθούμε για τους ανθρώπους που μένουν εκεί, αλλά και για αυτούς που ζουν εδώ στη χώρα μας και έχουν τις συγγενείς της στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στο καναπέ μας την κυρία Οξάνα Τσάους, που είναι ζωγράφος. Καλησπέρα σας. Και ασφαλώς την Άντζια Ντριτσοπούλου, που είναι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα, καλησπέρα. Ακριβώς είναι μια ώρα που επιλέγουμε. Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Θα τα πούμε μετά, θα πούμε μετά και πώς περάσατε εδώ οι κυρίες εχθές το βράδυ. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το θέμα της Ουκρανίας και εσείς μαζί με κάποιες έτσι, άλλες τηλεφωνικές παρεμβάσεις που θα έχουμε στη συνέχεια, να μας δώσετε λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα σας. Από ό,τι φαίνεται, η Κρυμαία θα πάει με τη μεριά των Ρώσων, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λένε οι τελευταίες εξελίξεις. Αυτό όμως τι σημαίνει για τη χώρα τη δική σας? Πρώτα απ' όλα, τελευταίες εξελίξεις νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμα δημοψήφισμα για να βάλουμε τέτοιο συμπέρασμα. Ναι. Είναι για τις 16 Μαρτίου. Το δημοψήφισμα. 16 τελικά. Εγώ νόμιζα ότι 30 ήταν. Τώρα έχουν μεταφέρει στα 10. Τώρα μεταφέρανε πάλι. Okay, αυτά δεν έχω ακούσει ακόμα. Απλά σύμφωνα με κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες πριν από, που δημοσιεύτηκε νομίζω την προηγούμενη Πέμπτη, αποφάσισε η Βουλή της Κρυμαίας χωρίς δημοψήφισμα να ενταχθεί στη Ρωσία. Αυτό αλλά να γίνει βασικά το δημοψήφισμα όμως, ναι, το οποίο πιστεύτηκε κατά 2 εβδομάδες. Ωραία. Ας πάμε όμως στο κομμάτι αυτό. Τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα σας, για την Ουκρανία, αν λοιπόν θα υπάρχει μια τέτοιου είδους διάσπαση, θα έλεγα. Ξέρετε τι, επειδή αν θα γίνει αυτή τη διάσπαση, πιστεύω ότι η Ουκρανία, οι Ουκρανοί θα χάσανε για πάντα την εμπιστοσύνη στη Ρωσία. Επειδή το 1994, όταν η χώρα μας έχει υπογράψει με άλλες τρεις χώρες που μπήκαν σαν ηγέτες για καταστροφή πυρηνικών όπλων, ναι, στην Ουκρανία, που καταστράφηκαν τελικά, ήταν μια συμφωνία που να μην παραβιάζουν τα σύνορα. Σύνορα ανεξάρτητης Ουκρανίας, έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή και η Κρυμαία ήταν μέσα σε αυτά τα σύνορα. Εσείς να πούμε ότι είστε 22 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα ζείτε, ναι, εδώ, εργάζεστε εδώ. Έχετε όμως συγγενείς σίγουρα στην Ουκρανία. Βεβαίως. Και φίλους και συγγενείς. Και φίλους και συγγενείς. Εκείνοι που είναι εκεί αυτή τη στιγμή, πώς το βιώνουν αυτό, τι σας λένε? Σίγουρα έχετε μιλήσει και μιλάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σήμερα μίλησα με τη μάνα μου. Mm-hmm. Και αν σας πω ότι περίμενα με μεγάλη αγωνία να έρθει πρωί για να μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Mm-hmm. Γιατί επειδή χτες είδα τις συζήσεις, mm-hmm, και είδα μία κοπέλα που έρχεται από το Κίεβο, τη πήραν συνέντευξη και λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Εκεί χτυπάνε στους δρόμους, γίνεται χαμός και λέει: όχι, κάτι έχει αλλάξει. Επειδή έχω μιλήσει πριν, mm-hmm, από δύο, mm-hmm, μέρες
Και ήταν όλα καλά. Λέω, πω, κάτι ξέρει η κοπέλα και τα λέει. Λέει, εύχομαι να είναι καλά, επειδή ας πούμε. Και τι σας είπε κινδυνή. Παίρνω σήμερα τηλέφωνο και λέω, μαμά, πόσες. Α, μια χαρά. Έχουμε ήλιο, πήγα ας πούμε ψώνισα, λέω, δεν έχει ας πούμε γίνει τίποτα από ανησυχία. Μην ανησυχείς καθόλου, εμείς χτες βγήκαμε με τη θεία σου, το βράδυ κάναμε μία βόλτα, όλα ήσυχα, πιο ήσυχα από ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι, γιατί αυτά τα θέματα θέλουν και λίγο προσοχή. Σίγουρα όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές να υπάρχουν σε κάποιες άλλες χώρες, όχι τη δική μας, εξελίξεις και τα μέσα, τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δίνουν μια εικόνα που πολλές φορές έχει μεγάλη απόκληση από την πραγματική εικόνα. Αυτό δηλαδή αυτό που μου λέτε εμένα, εγώ αυτή τη στιγμή την εντύπωση και την εικόνα που έχω εγώ από την Ουκρανία είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι μάλλον δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου ή θα φοβάσαι. Τι γίνεται. Και η εικόνα, η πραγματική που μετέφερε η μητέρα σας είναι μια εντελώς διαφορετική. Εννοείται. Και ακόμα τρεις μήνες που γινόταν οι φασαρίες στο κέντρο της πόλης, όλη η υπόλοιπη χώρα και πόλη λειτουργούσε κανονικά. Άνθρωποι πηγαίναν στις δουλειές τους, κάναν τις ψώνιες, βγαίνανε παιδιά βόλτες. Δεν είχαν πρόβλημα. Σκούνες. Μόνο στο κέντρο. Μόνο δηλαδή, στο κέντρο. Θυμάστε που είχαμε 2011 στην Αθήνα και λέγανε Α, δεν μπορούμε να πάμε στα νησιά, επειδή εκεί γίνεται λίγο. Ναι, μα και σε εμάς και στην περίπτωση, έτσι, τη δική μας, ας πούμε, που εντάξει, δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει έτσι ακριβή σύγκριση. Όμως, αν θυμάστε πώς μετέφεραν τις εικόνες αυτές προς τα έξω, στο εξωτερικό. Ακριβώς. Ναι, ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη εδώ η Αθήνα. Θέλω να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την Άννα Παύλουκ, η οποία ζει στην Αθήνα, αλλά η οικογένειά της και τα παιδιά της είναι στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι. Κυρία Παυλούκ. Εγώ πολύ δεν σας ακούω καλά. Δεν μας ακούτε καλά. Τώρα ναι. Μας ακούτε μήπως καλύτερα. Καλύτερα. Ωραία. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εσείς ζείτε εδώ, κυρία Παυλούκ, πόσα χρόνια? Εγώ εδώ είμαι 16 χρόνια. 16 χρόνια. Τα παιδιά σας όμως είναι στην Ουκρανία. Ναι, τα παιδιά μου είναι στην Ουκρανία. Ο μεγάλος ο γιος μου έχει τελειώσει στρατιωτική ακαδημία και αυτή τη στιγμή είναι στο στρατό. Εκπαιδεύει τα νέα παιδιά. Και ναι. Ο μικρός ήταν 3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έφυγε γιατί ήθελε να μείνει στην πατρίδα του, να είναι ελεύθερη. Γι' αυτό 3 μήνες κάθεται τώρα στο Κίεβο, στην πλατεία. Μάλιστα. Κάνει έλεγχο και λέει ότι δεν θα φύγω μέχρι τις εκλογές για να γίνει η πατρίδα μου ελεύθερη. Αυτά. Δηλαδή, ο ένας, αν κατάλαβα σωστά, ο ένας γιος είναι στο στρατό, είναι αξιωματικός και ο άλλος ζητάει την ελευθερία της πατρίδας του. Αντίπαλα στρατό. Είναι. Διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικές απόψεις. Πώς γίνεται αυτό, εσείς πώς το εξηγείτε? Όχι, καμία σχέση, δύο διαφορετικές. Είναι και οι δύο θέλουν την Ουκρανία να είναι ελεύθερη, αλλά έχει την ελευθερία. Αλλά ο ένας είναι στο στρατό όμως και ο άλλος διαδηλώνει. Είναι δουλειά του. Είναι δουλειά του στο στρατό. Εκπαιδεύει τώρα τα νέα παιδιά που μπαίνουν στο στρατό. Ετοιμάζεται ό,τι και τα γίνει, εντάξει. Για πείτε μου τώρα κάτι, γιατί φαντάζομαι ως μάνα, όταν είστε έτσι σε μια τέτοια μεγάλη απόσταση και βλέπετε αυτές τις εικόνες, γιατί κι εσείς μέσα από την τηλεόραση φαντάζομαι ενημερώνεστε, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βλέπετε αυτές τις εικόνες που είδαμε κι εμείς, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά σας είναι εκεί. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία στο Κίεβο, βεβαίως, ήμουνα ούτε μέρα ούτε νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ, επειδή ένα παιδί ήταν όντως στην πλατεία. Άλλο, ναι. Λέω τώρα, αν θα το στείλουν, όπως είναι στρατιωτικός, θα το στείλουν στο Κίεβο, θα βρεθούν απέναντι ένας από τον άλλο. Ήταν και ο μπαμπάς με το μικρό παιδί εκεί και λέω στο μεγάλο του γιο μου, πώς θα πας εσύ μπροστά στο αδελφό σου και στο πατέρα σου. Λέει, μαμά, δεν θα γίνει αυτά τα πράγματα, δεν θα στείλουν το στρατό εκεί, δεν θα γίνει πόλεμο, ηρέμησε. Ναι, αλλά οι εικόνες που βλέπουμε και οι πληροφορίες που έχουμε είναι διαφορετικές όμως, κυρία Παύλουκ. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν ξέρω ποια εικόνα είναι η πραγματική. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς. Αυτό, οι ειδήσεις που έρχονται σε εμάς, δείχνει μια εντελώς εκτεταμένη κατάσταση, με ένα ανεξέλεγκτο κέντρο. Με μια Ρωσία να επεμβαίνει.
να έχει μπλακεί ο Ομπάμα και, και να παρακαλεί τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, όλος ο κόσμος θα είναι σε επιφυλακή το τι θα γίνει στην Κρυμαία. Αρχικά είχε αναστατωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από συμβούλιο σε συμβούλιο. Επιφυλακή, ναι, επειδή είπε η Ρωσία ότι τα πάει με πόλεμο στην Ουκρανία, βεβαίως. Εσείς δεν ανησυχήσατε, παιδιά... δεν ανησυχήσατε καθόλου το τι θα γίνει στην πατρίδα σας? Πώς δεν ανησυχήσα, πάρα πολύ, αλλά κάθε μέρα, εγώ αντίθετα κυρία Τσάους, μιλάω και 5 και 6 φορές με τα παιδιά. Και κάθε φορά που τον παίρνω και στη πλατεία που είναι εκεί, λέω παιδάκι μου, πες μου τι γίνεται στο Κίεβο. Mm-hmm. Η μαμά ηρέμησε, δεν υπάρχει τίποτα, μη στενοχωριέται, όλα τα γίνει όλα καλά. Παίρνω το στρατό επειδή δεν μπορούσα να τον βρω μια μέρα, όχι μια μέρα, 2-24 ώρα. Λέω, πού είσαι, πού χάθηκες? Λέει, κάνω εφαίρεση στα παιδιά. Λέω, άρα θα σε στείλουν στην Κρυμαία? Όχι ρε μαμά, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι όλα ήρεμα. Mm. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, όταν η Ρωσία λέει ότι τα πάει με πόλεμο στην Ουκρανία και εμεί τα κατόμαστε με τα χέρια ζεσμένα, λέει, πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Βέβαια, και εσείς και εσείς και όλοι μας θα έχετε παρακολουθήσει και κάποιες εκπομπές με πολιτικές συζητήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες πάνω σε αυτό το θέμα. Και άκουγα πάρα πολλούς πολιτικούς αναλυτές και τα λοιπά να μιλάνε ότι μπορεί η Ουκρανία, η Κρυμαία, να είναι αφορμή και για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε τώρα η εικόνα αυτή που μου έχετε δώσει εσείς περισσότερο, αλλά και εσείς με την επικοινωνία σας με την μητέρα σας που ζει εκεί, μας δίνει μια εντελώς διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω, τα παιδιά λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Καταρχήν κρατάνε τόσο δυνατά τα νεύρα τους και όλα για να μην προκαλούν τους Ρώσους να γίνει κάτι κακό. Ναι. Και λέω, παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις, ότι λένε ότι είσαι φασίστας, ότι είσαι να δει επειδή είσαι στο Κίεβο. Λέει, μαμά, τι ακούς εσύ? Ξέρεις ότι αν θέλουν κάτι να γίνει, και οι εικόνες στο ίντερνετ και οι εικόνες στα τηλεόραση, τα στέλνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν είναι έτσι όπως το σκέφτεσαι εσύ, όπως το βλέπεις, όπως σας δείχνουν στην Ελλάδα. Λέει, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και εσείς έτσι το λέω, βλέπετε. Έχετε καταστρέψει το Κίεβο. Τι είναι αυτό πλατεία, τότε, αν λαμβάνουμε τώρα τις δύο μαρτυρίες τις δικές σας, τι είναι αυτό που βλέπουμε εμείς? Είναι κατασκευασμένο. Είναι προπαγάνδα, τι είναι? Εγώ πιστεύω ότι το ποσοστό Ναζί υπάρχει σε κάθε χώρα. Δεν είμαστε, ας πούμε, μοναδικοί που συζητάνε. Ακροδεξιά στοιχεία υπάρχουν σε κάθε αυτό χώρα. Λέω, αυτό λέμε και εμείς. Ναι. Και όταν χρειάζεται και όταν θέλεις, μπορείς να το φουντώσεις στο ένα σημείο που δεν φτάνει άλλο, δεν μπορείς άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί οι άνθρωποι που απλά πήγαν να πολεμήσουν τη διαφθορά της κυβέρνησης, επειδή καταφέρανε να κάνουν κάτι, ξαφνικά μόλις καταφέρουν αυτό και μόλις δεν προλάβανε ούτε καν να τους κεντέψουν, επόμενη μέρα βγαίνει η είδηση ότι είναι φασισμός. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Πριν 3 μήνες δεν μίλαγε κανένας. Πάντως, ρίχνοντας μια ματιά και στα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι το Pravda, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα site δικό σας, Ελεύθερη Ουκρανία, που λέγεται, ενός δημοσιογράφου, Σερτζέι Λεσένκο, αν δεν κάνω λάθος, δείχνει τα πράγματα πολύ πιο σκληρά. Δηλαδή και εκείνος βρίσκεται εκεί. Και δείχνει και εκείνος μια εικόνα πολύ πιο σκληρή από αυτήν που παρουσιάζετε εσείς. Και από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς, το πρόβλημα δεν είναι υπαρκτό. Από τη στιγμή που βλέπουμε τώρα την Κρυμαία να θέλει να αποχωρήσει από την Ουκρανία και να προσταχθεί στην Ρωσία. Πάνω να πει ότι είναι όμως υπαρκτό. Όταν λέτε Κρυμαία θέλει, τι σημαίνει Κρυμαία θέλει? Οι κάτοικοι της Κρυμαίας, θα βγει δημοψήφισμα να δούμε. Επειδή, ξέρετε τι, όταν λέμε Ρώσοι, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι Ρώσοι, πάρα πολλοί Ρωσόφωνοι. Και το θέμα είναι ότι είναι το σπίτι τους. Αν είναι Ουκρανοί Ρωσόφωνοι, αύριο και οι Τατάροι που βρίσκονται εκεί πέρα και οι Έλληνες. Είναι πάνω από 200.000, αν δεν κάνω λάθος. Και οι Έλληνες που ζουν εκεί πέρα και οι Εβραίοι και πολλές εθνικότητες, ξαφνικά από το σπίτι τους που θεωρούν Ουκρανία θα είναι ξένοι. Κανένας σκέφτηκε από αυτή την πλευρά ποτέ τους ανθρώπους. Δηλαδή, ωραία, εγώ να σας πω κάτι, αν θα ψηφίσουν να πάνε με τη Ρωσία, επειδή είμαστε στη δημοκρατική χώρα, θέλουν αυτό, δεν μπορείς να τους απαγορέψεις, ναι. Εντάξει. Τι θα γίνει, επειδή είχατε πει και εσείς ότι είναι κάποιοι που μιλάνε και ρώσικα και την ουκρανική γλώσσα. Ναι. Σίγουρα στην Κρυμαία υπάρχουν και κάποιοι που δεν μιλάνε καθόλου ρώσικα. Αυτοί τι θα κάνουν?
Ρώσικα μιλάνε όλοι. Μιλάνε όλοι. Μιλάνε όλοι. Ναι. Επειδή υπάρχουν πολλές εθνικότητες στη Κρυμαία, mm-hmm. ήταν μια γλώσσα για συνεννόηση στην ουσία. Οπότε, όπως και όλη η Σοβιετική Ένωση. Όλη η Σοβιετική Ένωση στην ουσία σε... όλοι μιλάνε ρωσικά. Mm-hmm. Σε άλλες διαλέκτους. Τι σημαίνει διαλέκτος? Όχι διαλέκτος. Υπάρχουν η γλώσσα, όπως κάθε χώρα υπήρχε, είχε τη δικιά του γλώσσα και μιλάγανε ρώσικα για να μπορέσουν να συνοηθούν μεταξύ τους. Ναι. Mm-hmm. Αυτό έμεινε από τη Σοβιετική Ένωση. Ναι. Δεν πάει να πει ότι όταν εγώ ζω στην Δυτική, Ουκρανία και εκεί μιλάνε μόνο ουκρανικά, αλλά στα σχολεία έχουμε σπουδάσει ρώσικα, μιλάμε μια μέρα ρώσικα, δεν πάει να πει ότι δεν χωνεύουμε τους Ρώσους και όταν έρχονται τους σκοτώνουμε. Όχι. Έχω και φίλους και φιλενάδες και είμαστε όλοι μια χαρά. Ναι. Δεν πάει να πει ότι όταν μιλάνε ρώσικα δεν μπορεί να έρθει στην Ουκρανία. Είμαστε σαν μια οικογένεια. Η γλώσσα, πιστεύω, δεν παίζει ρόλο σε αυτό που γίνεται τώρα στην πολιτική. Ναι, πάντως αντιλαμβάνομαι ότι αν πάει με τη μεριά της Ρωσίας η Κρυμαία, θα υπάρχουν όμως εσωτερικές αναταράξεις, δηλαδή αυτό δεν θα σταματήσει, γιατί πάντα θα υπάρχει αντίδραση μες στην ίδια τη χώρα, έτσι δεν είναι? Και άκουγα και έτσι κάποιους άλλους που λέγανε ότι επί της ουσίας είναι σαν να ξεκινάει ένας εμφύλιος πόλεμος μέσα στη χώρα. Δηλαδή, όποια απόφαση και να πάρθει, οι απόψεις είναι τόσο διαφορετικές που δύσκολα θα εισέλθει η ηρεμία. Έχουμε εδώ μία μάνα, η οποία έχει δύο παιδιά εκεί πέρα. Καλύτερα να μην την αγχώνουμε παραπάνω. Τώρα προς το παρόν είναι όλα ήρεμα και σε ευχηθούμε ότι οι διπλωμάτες να μπουν. Ναι. Να πάρουν στα χέρια τους την δουλειά τους, καλά-καλά, και να βρουν μια ειρηνική λύση. Ναι. Όχι, μα ασφαλώς δεν θέλουμε να αναστατώσουμε καμία μάνα και κανέναν. Απλά ήταν έτσι σημαντικό να σας έχουμε έτσι σήμερα κοντά μας για να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα. Όχι, μα ποια είναι η πραγματική εικόνα. Και σας αφορά εσάς άμεσα και εμάς. Δηλαδή το ότι γίνεται κάτι σε μια άλλη χώρα που μπορεί να είναι κάποια χιλιόμετρα μακριά δεν σημαίνει ότι δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε και υπόλοιπους Έλληνες. Κυρία Παυλούκ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και δεν ξέρω, να γίνει το καλύτερο που είναι για όλους. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Παπανδρέου από την Μαριούπολη, ο οποίος είναι ο Γενικός Πρόξενος Ελληνικού Προξενείου της Μαριούπολης. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας από τη Μαριούπολη. Πείτε μας κι εσείς από την μεριά σας, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Εμείς ακούσαμε έτσι δύο μαρτυρίες εδώ στο στούντιο προηγουμένως, που μας δείχνουν μια διαφορετική εικόνα από αυτήν που είδαμε τις τελευταίες μέρες στις τηλεοράσεις μας και γενικά από τα πρακτορία ειδήσεων. Για πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση εκεί, πώς σκέφτονται οι Έλληνες, γιατί αυτό είπε τώρα μόλις εδώ και ο συνεργάτης μου, τι γίνεται με τους Έλληνες? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ρευστή. Οι εξελίξεις τρέχουν, αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Νομίζω και εσείς τα πληροφορείστε όλα. Όσον αφορά τις εξελίξεις εδώ στην Ανατολική Ουκρανία, συνεχίζουμε και έχουμε φιλορωσικές και φιλοευρωπαϊκές διαδηλώσεις και στο Ντονέτσκ και στη Μαριούπολη, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι... Έπεσε η γραμμή. Τώρα σημαντικό θα ήταν να τον ρωτήσουμε αν οι Έλληνες σκέφτονται να φύγουν, να επιστρέψουν ή να μετακομίσουν, επειδή μπορεί να φοβούνται. Είναι και πολύ σημαντικό ρόλο τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τι κλίμα θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Μάλλον ο πρόξενος βρίσκεται σε κάποιο σημείο που δεν μπορούμε να τον βρούμε τώρα, αλλά από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έλεγχος στην κατάσταση, δεν είναι ανεξέλεγκτα. Από τα λίγα αυτά που μπορέσαμε να ακούσουμε και να καταλάβουμε είναι ότι υπάρχουν και αυτοί που είναι φιλοευρωπαϊκοί, ακριβώς, και αυτοί που εντάσσονται στην πολιτική. Τουλάχιστον να κρατάτε ένα έλεγχο όλο αυτό το πράγμα, να μην ξεφύγει.
Να μην ξεφύγει, γιατί είναι πολύ ωραία. Να ρωτήσω εγώ το κοντρόλ τώρα. Θα μπορέσουμε να έχουμε τον πρόξενο ξανά στην γραμμή μας. Ωραία. Το κοντρόλ κάνει προσπάθεια. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τότε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Παπανδρέου, τον πρόξενό μας εκεί, διότι έχουν πρόβλημα και οι τηλεφωνικές γραμμές εκεί. Εμείς όμως θα μείνουμε στο θέμα αυτό, δηλαδή θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και θα φιλοξενήσουμε ξανά εδώ τους πολίτες που μένουν τόσα χρόνια εδώ στη χώρα μας, αλλά στη δική τους χώρα αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό που έχουν παρακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται όμως, η εικόνα η πραγματική είναι μια άλλη. Έτσι δεν είναι? Αυτό το κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Πάμε όμως τώρα να φτιάξουμε γλυκό. Κοντά μου ο κύριος Λαύρος Δήμας από το Τρούφα Chocolate Bar, έτσι το ζαχαροπλαστή που μας φέρνει τα ωραία γλυκά εδέσματα εδώ στην εκπομπή. Σήμερα θα φτιάξουμε brownies. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εύκολο brownie σοκολάτας. Εύκολο. Και θα το γαρνίρουμε. Brownies και εύκολο, μ' αρέσει. Είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια σοκολάτα, bitter. Bitter, ναι, αυτό πήγα να πω. Ναι, ναι. Σκούρα τη βλέπω. Σκούρα είναι. 250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό. Ωραία. 5 αυγά. 130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ωραία. Είναι πολύ εύκολο. Ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το μάτι, παίρνουμε ένα μικρό κατσαρολάκι και ρίχνουμε το βούτυρο για να μπορέσουμε να το ζεστάνουμε. Να το λιώσουμε για να μας λιώσει και τη σοκολάτα. Ωραία. Δηλαδή λιώνουμε το βούτυρο. Λιώνουμε για το βούτυρο, ανοίγουμε το μάτι. Μέσα στο βούτυρο και η σοκολάτα μας. Για να μην χρειαστεί να κάνουμε μπεν μαρί όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά για να το λιώσουμε. Α, ωραία. Όση ώρα λιώνει το βούτυρο, εμείς μπορούμε να χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη άχνη. Έχουμε τα 5 αυγά εδώ ψεσπασμένα. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη άχνη μέσα. Και ανακατεύουμε. Χωρίς να θέλουμε να το φουσκώσουμε. Τι διαφορετικό δίνει τώρα η ζάχαρη άχνη, ας πούμε, από την κανονική ζάχαρη? Η ζάχαρη άχνη θα το κάνει λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, δεν θα είναι τόσο bitter. Και λίγο πιο πάστα. Και λίγο πιο πάστα, ακριβώς. Ναι, γιατί και το γλασέ, ας πούμε, το κάνουμε με ζάχαρη άχνη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η ζάχαρη άχνη γλάσο έχει φύγει, εννοώ, το γλάσο. Ναι. Έχει φύγει όλος ο αέρας. Όσο το βούτυρο λιώνει, έχουμε ανεβάσει τη θερμοκρασία από το μάτι μας το. Σε μεγάλη. Ωραία. Δεν ξέρω καλά και αυτό το φούρνο. Ωραία. Ωραία, σε μεγάλη θερμοκρασία και χτυπάμε τα αυγά. Εντάξει, τα βρήκαμε. Σε ένα λεπτάκι το βούτυρο θα είναι έτοιμο. Τα αυγά τα χτυπάμε χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε μεγάλο όγκο και... Ωραία. Με το χέρι, όχι με το μίξερ. Ναι, ναι, χωρίς να χρειάζεται να βάλουμε ούτε μίξερ, τίποτα. Ωραία. Ωραία. Το brownies θα είναι σαν τούρτα brownies ή θα τα κόψουμε σε μετά? Οικογενειακό, έτσι. Α, οικογενειακό, σε μεγάλο brownie. Μεγάλη φόρμα. Έχω φέρει εδώ family. Μια φόρμα ζαχαροπλαστική σε ένα τσέρκι που λέμε εμείς. Ωραία. Και όσο ώρα λιώνει το βούτυρο, χτυπάμε ελαφρά τα αυγά, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Τα υλικά είναι λίγα πάντως, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι λίγα, αλλά είναι αυτό που θα δώσουν, ας πούμε, και ωραία γεύση στο brownies. Θέλω να πω ότι σαν κόστος δεν μου φαίνεται μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο το κόστος. Και φανταστείτε ότι αυτή εδώ η συνταγή με τα 250 γραμμάρια βούτυρο και 250 σοκολάτα βγάζουν δύο οικογενειακά. Α, δύο brownies, οικογενειακά. Ναι, είναι μεγάλη δόση. Ωραία. Δηλαδή με τα μισά υλικά μπορούμε να περάσουμε ένα βραδινό τραπέζι. Τέλεια. Ωραία. Και βραδινό και μεσημεριανό και πρωινό. Το brownies νομίζω τρώγεται όλες τις ώρες. Δηλαδή και το πρωί με τον καφέ σου μπορεί να φας το brownie και το μεσημέρι και το βράδυ. Εμένα μου αρέσει πολύ το πρωί μαζί με τον καφέ, ας πούμε, ένα κομμάτι brownies. Ναι, γιατί δεν είναι η πάστα, ας πούμε, η βαριά η πάστα. Είναι μπισκοτό. Έχει και λίγο το αλεύρι μέσα, ας πούμε, αυτό σαν κέικ. Κέικ. Ωραία, έλειωσε. Οπότε το βούτυρο έχει λιώσει, κλείνουμε το μάτι. Το κλείνουμε, ωραία. Και ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα με τη θερμοκρασία από το βούτυρο. Α, το κλείνουμε το μάτι όταν ρίχνουμε τη σοκολάτα. Ναι, το κλείνουμε γιατί η σοκολάτα δεν κάνει να έρθει άμεσα σε επαφή με το με τη φωτιά, με το καυτό. Και με τη θερμοκρασία που έχει το βούτυρο,
Θα λιώσει και η σοκολάτα μας. Ναι. Πω, τέλειο. Και θα γίνει έτσι σαν ένα λίο μείγμα ομογενοποιημένο. Θα ανακατεύουμε λίγο ακόμη. Αμέσως έλειωσε. Έλειωσε γιατί έχει μεγάλη θερμοκρασία το βούτυρο. Ναι. Το έχουμε βάλει και σε δυνατή φωτιά. Ωραία. Θα το βοηθήσουμε να το κάνουμε λίγο με το σύρμα που έχουμε χτυπήσει το αυγό. Σε ούτε ένα λεπτό είναι και αυτό σχεδόν έτοιμο. Τέλειο. Έπειτα θα προσπαθήσουμε να το ρίξουμε σιγά σιγά μέσα στο αυγό με τη ζάχαρη. Α, θα ρίξουμε αυτό μέσα. Θα ρίξουμε τη σοκολάτα αυγό με το βούτυρο μέσα στο αυγό με τη ζάχαρη. Χωρίς όμως να κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Γιατί μπορεί να κάνει κουπάκια. Γιατί μπορεί να μας κάνει ένα σβολιά στο αυγό, να μας... Οπότε είναι έτοιμο και αρχίζουμε σιγά σιγά να το ρίχνουμε μέσα στο αυγό. Ομογενοποιείται. Τέλεια. Και γίνεται ένα μείγμα. Ανακατεύουμε σε ό,τι γίνει ομογενοποιηθεί. Καλά, αυτό που έχετε φοβερό στο ζαχαροπλαστείο είναι οι πραλίνες. Τα τρουφάκια, οι πραλίνες, ειδικά αυτές οι λευκές, υπάρχουν κάτι λευκές που είναι φοβερές. Φοβερές. Είναι πολύ καλές. Και τώρα έχουμε και το αλεύρι, ρίχνουμε και το αλεύρι. Και ανακατεύουμε σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες. Τώρα, άμα βαρεθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, το μπράουνι υπάρχει έτοιμο στο μαγαζί. Εμείς, ναι, το έχουμε έτοιμο. Ωραία. Το φτιάχνουμε κάθε μέρα που δεν βαριόμαστε. Αν δεν προλάβουμε έτσι μια μέρα να το φτιάξουμε σπίτι. Αλλά τη συγκεκριμένη συνταγή είναι και πολύ εύκολη. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά αυτές οι πραλίνες που έχει στο μαγαζί είναι θάνατος πραγματικά. Δηλαδή είναι θερμιδικός θάνατος, όχι τίποτα άλλο. Θερμιδικός θάνατος. Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι πραλίνες που έχουν με τα ποτά. Με τα δηλαδή, ποτά, με όχι. Σαμπάνια, με... Αυτή η λευκή που λέω εγώ, τι η πραλίνα είναι. Είναι λευκή σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα, αλλά έχει κάτι σαν λεμόνι μέσα, κάτι βανίλια. Α, λέτε το λιμοντσέλο, η πράσινη. Όχι, είναι λευκή. Εντάξει. Είναι λευκή. Τέλεια. Με βανίλια. Ωραία, λοιπόν, οπότε γίνεται ένα μείγμα. Ένα μείγμα, είναι έτοιμο, βγάζουμε το σύρμα. Και εδώ έχω φέρει μια φόρμα, ένα τσέρκι. Ωραία. Φόρμα ψησίματος, μεταλλικό. Και ρίχνουμε το μισό από το μείγμα μας. Και αυτό μπορούμε να το κουμπίσουμε έτσι απλά σε ένα. Σε μια μιλαντακούλα. Κορμαντικό χαρτί. Δεν χρειάζεται να έχει πάτο δηλαδή. Τίποτα, γιατί θα είναι επαχείρευση το μείγμα και δεν θα τρέξει δεξιά και αριστερά. Τέλεια. Ωραία, το ρίχνουμε μέσα το μισό. Το μισό? Το μισό, γιατί έχω κάνει για δύο δόσεις αυτό. Και το βάζουμε απλά να ψηθεί. Στο φούρνο, στους 160 βαθμούς. Πάνω-κάτω. Πάνω-κάτω, ναι, για περίπου 15 λεπτά. Ωραία, ας το βάλουμε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ και να είναι και λίγο ζουμερό μέσα. Ωραία. Μεσαία... μεσαία περίπου. Μεσαία, ναι, περίμενε. Ωραία. Να δούμε και το ωραία, έτοιμο. Και μετά από 15 λεπτά έχω φτιάξει ένα έτοιμο. Το έχουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα το κόβουμε. Ναι, μπράβο. Φέρω για ένα μαχαιράκι. Και εγώ προτιμώ έτσι να βάλουμε λίγο πραλίνα από πάνω. Σαν και αυτό που έχουμε στο μαγαζί. Και λίγο ωραία. Σπασμένο μπισκότο. Και είναι ωραίο και τραγανό και αυτά το μέσα. Έτσι το σερβίρουμε και στο μαγαζί. Οπότε μεταξύ, όσο κοιτάω εγώ το μπράουνι, με κοιτάει και η κυρία Προβατά από τον καναπέ. Που θα μας πει σε λίγο τι πρέπει να φάμε, δηλαδή αυτοί που νηστεύουμε. Έτσι είναι, κυρία Προβατά. Μην με κοιτάτε καθόλου που κοιτάω τον μπράουνι. Και σπάμε και 2-3 μπισκοτάκια από πάνω για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω γεύση. Α, ωραία. Τέλεια, πω. Θα ήθελα να δοκιμάσω, αλλά με κοιτάει η κυρία Προβατά. Κύριε Δήμα. Όχι μετά. Μόλις φύγει η κυρία Προβατά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι πρέπει να φάμε όταν νηστεύουμε, γιατί είναι πολλές ημέρες που έχουμε μπροστά μας και δεν θέλουμε να πάρουμε και κιλά. Έτσι, η νηστεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε και κιλά. Έτσι είναι, κυρία Προβατά. Ναι, αλλά εγώ δεν κοιτούσα εσένα. Το μπράουνι σκύλο. Μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω και εν ώψη Σαρακοστής και Πάσχα. Όλες τις γιορτές. Ναι, οπότε στο διάλειμμα σε λίγο μπορούμε να φάμε μαζί από τον μπράουνι. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Καλή αίσθηση. Θα πάμε οπωσδήποτε. Τι θα φάμε τώρα που έχουμε νηστεία. Τώρα που νηστεύουμε. Άντζη, νηστεύεις. Φέτος όχι. Φέτος όχι, αλλά παλιά νήστευα και τις 40 μέρες. Και τις 40 μέρες. Και τις 40 μέρες. Μπράβο.
Και μια γιατί φορά φέτος τώρα... όχι, κουράστηκε. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορούσα να. Θέλει οργάνωση η νηστεία και πρέπει να μπει και σε μια διαδικασία. Είναι και ψυχολογικό. Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Είναι και ψυχολογικό. Έχει απόλυτο δίκιο. Κάποτε που η γυναίκα ήταν στο σπίτι, ήταν πιο εύκολο να νηστεύει η οικογένεια γιατί μπορούσε να οργανώσει έτσι το φαγητό. Ώστε να υπάρχει και ποικιλία. Σήμερα που η γυναίκα δουλεύει είναι πάρα πολύ δύσκολο και όσο και αν τα φαγητά που μπορούμε να προμηθευτούμε απ' έξω προσπαθούν, η αλήθεια είναι, να προσαρμοστούν στην παραδοσιακή νηστεία. Είναι λίγο δύσκολο, δεν τα ελέγχουμε πολύ καλά στην και ποιότητα. Και τελικά δεν βρίσκεις και ποικιλία. Και άμα δεν βρίσκεις ποικιλία, ας πούμε, και δεν ευχαριστιέσαι το φαγητό, γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι νηστεύεις, ότι να μην ευχαριστιέσαι και το φαγητό. Όχι, υπάρχουν πολύ νόστιμα φαγητά που μπορείς να κάνεις στην νηστεία, αλλά όταν είσαι μαμά και έχεις παιδί και το παιδί δεν τρώει φασολάκια, αρακά. Πρέπει να κάνεις πολλά και έτσι δυσκολεύεται όλο αυτό το πράγμα. Είναι αυτό. Έτσι είναι. Γι' αυτό βεβαίως παίρνουμε πάρα πολλούς παράγοντες υπόψη μας όταν πρόκειται να ξεκινήσουμε την νηστεία και ένας από αυτούς είναι το πόσο καλά θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε με μαγείρεμα, με το να προμηθευτούμε τα υλικά που πρέπει και να τη συνδυάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λείψει και τίποτα. Και βέβαια, προκειμένου για μια μαμά, υπάρχει μια ηλικία πέρα από την οποία μπορεί να ξεκινήσει κανείς να νηστεύει. Θα έλεγα ότι είναι για τα παιδιά, κορίτσια, αγόρια, μετά τα 15. Μετά τα 15. Έτσι, παραδοσιακά και σωστά όπως γίνεται η νηστεία, γιατί μέχρι τότε έχουμε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό. Έναν οργανισμό φτιάχνει το σώμα του. Οριμάζει ορμονικά, οριμάζει σωματικά και πρέπει να φροντίσουμε να μην του λείπει τίποτα σε εκείνη την περίοδο. Ωραία. Τι θα φάμε? Έχουμε 8 κάρτες. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα. Να πούμε τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι για εσάς που θα νηστέψετε μόνο τη μεγάλη εβδομάδα, μπορείτε αυτή να είναι η ιδέα, ας πούμε, για τη μία εβδομάδα και όχι για 40 μέρες. Μπράβο. Είναι πολύ διαφορετικό να νηστεύεις για. Βέβαια. Και δεν είναι 40, παιδιά. Είναι 50. Είναι 49 μέρες. Και αν συνυπολογίσει κανείς παραδοσιακά και την τυρινή εβδομάδα, διότι η εβδομάδα που προηγείται της καθαρής Δευτέρας. Υπάρχει κατανάλωση ψαριού και γαλακτοκομικών, αλλά όχι κρέατος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, είναι μια μακρά περίοδος νηστείας, όπου πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν υπάρχουν κάποιες παθήσεις. Πολύ ευαίσθητο είναι το γαστρεντερικό στις νηστείες, γαστρίτιδες, νόσος του ευερεθίστου εντέρου, αυτό που λέμε σπαστική κολίτιδα, φουσκώματα, πόνη κλπ. Εάν υπάρχει διαβήτης, πρέπει να προσέξουμε γιατί λείπουν οι πρωτεΐνες. Είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να φάει περισσότερο ψωμί, πατάτες, ρύζι, μακαρόνια και να μην μπορεί να ελέγξει καλά το σαχαρό του. Η σιδηροπενική αναιμία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, ιδιαίτερα για τα νεαρά κορίτσια. Γιατί είναι δύσκολο πολύ, θα φέρει ατονία, πέσουν μαλλιά, θα χωρίζουν τα νύχια στη μέση και τελικά θα έχουμε και άλλα προβλήματα μετά. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Οι άνθρωποι που έχουν ένα πρόβλημα βάρους επίσης θα πρέπει να προσέξουν γιατί είναι πολύ εύκολο. Δεν μπορούμε να πειθαρχούμε ταυτόχρονα σε μειωμένη διατροφή και διατροφή που τις λείπουν πράγματα και κινδυνεύουμε να παχύνουμε στη διάρκεια. Πάμε να δούμε τι θα φάμε. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Βεβαίως. Πρωινό. Το πρωινό. Κουάκερ. Κουάκερ σε νερό. Το κουάκερ. Η βρώμη περιέχει και σίδηρο. Η βρώμη βοηθάει το έντερο. Η βρώμη βοηθάει πάρα πολύ τις παθήσεις του γαστρεντερικού. Το κουάκερ λοιπόν μπορεί να το πάρει κανείς σε νερό. Είναι το πόριτζ το περίφημο, με λίγο λάδι και αλάτι ή με λίγο μέλι ή με λίγη ζάχαρη. Φρούτα. Όπου πραγματικά είναι πολύ καλό και θα το συνοδεύσουμε από 1-2 φρούτα πάντα. Λοιπόν, ψωμί με μέλι, μαρμελάδα και φρούτα. Καλύτερα πάντα το μέλι, έχει και τα συμπλέγματα της βιταμίνης Β και βοηθάει και την απορρόφηση του σιδήρου, αλλά και οι μαρμελάδες είναι εξαιρετικές και ιδιαίτερα άμα είναι σπιτικές, στην Ελλάδα φτιάχνουμε ακόμη. Κουλούρι σουσαμένιο. Το κουλουράκι το παραδοσιακό μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το πάρουμε οι εργαζόμενοι πηγαίνοντας στη δουλειά μας και αυτό συνοδεύεται με φρούτο. Νηστίσιμες πίτες μπορούμε να τις φτιάξουμε, μπορούμε να τις προμηθευτούμε. Έχουν σχεδόν όλα οι φούρνοι, φροντίζουν αυτή την περίοδο και. Και όπως λέγαμε προηγουμένως, και το μουστοκούλουρι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, πολύ ωραίο παραδοσιακό κουλούρι. Να προσέχουμε το μέγεθός του, την ποσότητα μπορούμε. 1-2 μουστοκούλουρα με 2 φρούτα είναι ένα καλό πρωινό μας γεμίζει το κολλάκι. Δεν είναι σαν κανένα, νομίζω. Κανένα παραπάνω. Το σουσάμι έχει αστατικά και το μέλι. Το σουσάμι βέβαια, εξαιρετικό. Έχει ασβέστιο, βοηθάει πάρα πολύ την χοληστερίνη μέσω των ωμέγα λιπαρών οξέων. Όλα τα παραδοσιακά ελληνικά εδέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Μέχρι το πρωινό καλά τα πήγαμε. Μετά τι γίνεται. Γιατί εντάξει, το πρωινό έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα δεν τρώμε και πολύ πρωινό. Ένα καφεδάκι έτσι στο χέρι, ένα κουδουράκι. Αν πιστεύεις, πίστεψέ με, το πρωί το θες το πρωινό. Το περιμένεις πώς και πώς. Ναι, πραγματικά. Χρειάζεσαι ενέργεια, χρειάζεσαι ενέργεια οπωσδήποτε.
Λοιπόν, στο κύριο γεύμα. Παραδοσιακά λοιπόν, τρεις φορές τη βδομάδα τουλάχιστον λαδερό ή όσπριο. Mm-hmm. Πολλά φαγητά. Μα τι άλλο να φας κιόλα. Μπράβο. Όλα τα όσπρια περιέχουν σίδηρο. Mm-hmm. Λέμε οι φακές λίγο περισσότερο, αλλά περιέχουν τα φασόλια και τα ρεβίθια και η φάβα. Τα συνοδεύουμε με ψωμί, με ελιές, με τα ραμοσαλάτα. Προσοχή στους υπερτασικούς, γιατί εκεί είναι πολύ εύκολο με το αλάτι, με τις ελίτσες και με τον ταραμά να υπερβούμε λίγο το αλάτι. Πρέπει λίγο να προσέχουμε. Μεγάλη αδυναμία. Και θέλω να τονίσω να προσθέτουμε στα όσπρια και στα λαδερά, στο σπανακόριζο, στο λαχανόριζο, λεμόνι. Mm. Το λεμόνι βοηθάει πολύ την απορρόφηση του σιδήρου. Διότι σίδηρος υπάρχει σε αυτά, αλλά δυστυχώς είναι ο τριστενής, ο οποίος δεν είναι εύκολα απορροφήσιμος από τον οργανισμό και πρέπει να τον βοηθήσουμε να απορροφηθεί και να μετατραπεί σε τριστενή που θα το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε. Λοιπόν, να προσθέσω πολύ κάτι, λεμονάκι. Τον νίστευα, έτρωγα φακές με ρύζι σε συνδυασμό που πάλι... Αυτό είναι καλό, γιατί. Γιατί το ρύζι προφυλάσσει ακριβώς το γαστρεντερικό από τις κολίτιδες, από τις γαστρίτιδες, που το όσπριο είναι βαρύ και αν το φάμε 2-3 μέρες συνέχεια στο τέλος ενδέχεται να έχουμε τέτοια προβλήματα. Όλα τα όσπρια λοιπόν συνδυαζόμενα με ρύζι είναι πιο εύπεπτα. Μαμά, άκου. Και ό,τι είναι πιο εύπεπτο είναι και πιο γίνεται μαμά, και καλύτερα. Μαμά, καλέ, μαγείρεψε μόνη σου, τη μαμά. Άκου, λέει, δίνει παραγγελία στη μαμά. Η κοπέλα εδώ δεν μπορεί, δεν ξέρει το τι κάνει. Και μου έλεγε και κάτι στις δαγές της μαμάς. Κορίτσι, μπράβο, πώς θα σε παντρέψουμε, που λες μαμά, ακούς. Πετερά μου. Να σας πω τι πετερά σου, καλά, εντάξει. Πετερά μου, τους αγαπάω. Και εγώ ακόμη τα νοστιμότερα φαγητά από τη μαμά μου τα τρώω. Ελένη, σ' αγαπάω. Βλέπω, είναι μία και μία. Δεν υπάρχουν ομάδες. Έχουμε λοιπόν τρεις φορές. Ποιος μαγειρεύει, ποιος, Στέφανος. Εγώ, εσύ. Σπίτι μου κι εσύ. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε αποσυντονίσει την κυρία Μπραβατάρη. Όχι, εντάξει με εγώ. Ας μιλήσουμε. Ήμασταν στα τρία λαδερά ή όσπρια. Έτσι. Και πάμε τώρα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και μακαρόνι, ρύζι ή πατατούλα. Μπορούμε λοιπόν δύο φορές την εβδομάδα πατάτες ή ζυμαρικό ή ρύζι. Μπορεί να είναι ψητές, μπορεί να είναι βραστές, μπορεί να είναι γιαχνητό ζυμαρικό, να έχει απλή σάλτσα λαχανικών. Το συνοδεύουμε με σαλάτα, ωραιότατο, χορταστικό, καλό για το στομάχι. Καλό είναι να μην το συνοδεύουμε με ψωμί. Αλλά αν δεν έχουμε πρόβλημα βάρους ή διαβήτου, βεβαίως μπορούμε να φάμε και ψωμάκι. Και ψωμάκι. Δεν είναι απαγορευτικό. Άλλη μία φορά την εβδομάδα πρέπει να φάμε κάποια πρωτεΐνη, η οποία να συνοδεύεται με σαλάτα και επίσης για να πάρουμε και σίδηρο. Εδώ είναι τα μαλάκια, τα όστρακα, το χταπόδι, το καλαμαράκι, η σουπιά, οι γαρίδες, οι καραβίδες, ο αστακός. Αυτά εδώ λίγο κόλλησα γιατί αυτά είναι λίγο ακριβά. Όχι. Βεβαίως και θα τα συνδυάσουμε. Τα μύδια, ας πούμε, όμως είναι πολύ οικονομικά, απλά θέλουν καθάρισμα. Τα μύδια οικονομικά θέλουν καθάρισμα, θέλουν να, καταρχήν να τα προμηθευτείς από καλό προμηθευτή κλπ. Τη μία φορά λοιπόν τη βδομάδα θα τα φάμε με σαλάτα, γιατί, μπράβο, και άλλη μία φορά θα τα φάμε με ρύζι ή ζυμαρικό ή πατατούλα, καλαμαράκια γεμιστά, μυδοπίλαφο, γαριδοπίλαφο, στα ακόμα καρονάδα, πολύ ωραίο είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Να ρωτήσω κάτι. Τη σόγια δεν τη βλέπω καθόλου μέσα. Γιατί υπάρχουν πολλά προϊόντα που γίνονται από σόγια και στην Ιστία πολύ τα τρώμε. Πολύ τα προτιμούμε. Από τυρί, μπιφτέκια. Το φου. Τη σόγια, καιρό το φου. Υπάρχουν και το φου μπιφτέκια που πα και τα προμηθεύει από μαγαζί με βιολογικά και νομίζει ότι τρώ μπιφτέκι. Δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ στη γεύση. Ξέρω, δεν έχω πάρει ποτέ κάπω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τώρα στην Ιστία. Πολλοί κόσμοι πηγαίνει στη σόγια και παίρνει προϊόντα και τρώει. Το ερώτημα, ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλι. Λέω, προσωπικά δεν αγαπώ πολύ τη σόγια. Γιατί έχει κατηγορηθεί, συγγνώμη σα διακοπέ, έχει κατηγορηθεί πολλές φορές η σόγια. Για να λέμε την αλήθεια του Θεού, αρχίσανε να δουλεύουν πάνω στη σόγια, κυρίως μετά τα πειράματα που γινόταν πάνω της για τα αποφυλωτικά φάρμακα που ρίχνανε στις ζούγκλες του Βιετνάμ στον πόλεμο τότε προκειμένου. Η σόγια, λεφτά. Η σόγια ήταν ένα φυτό. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Είμαστε, τέλος πάντων. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το ερώτημα είναι τι είναι η σόγια. Η σόγια είναι ένα φασόλι, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Αλήθεια σας λέω, μπορώ να σας φτιάξω μια εξαιρετική μακαρονάδα με σάλτσα φασολιού. Oh. Φασολιού, ελληνικού, παραδοσιακού φασολιού. Οπότε ξεχάσατε τη σόγια στην Ιστορία. Γιατί να κάνουμε κάτι να υποδίεται. Υπάρχει μπιφτέκι λαχανικών, δεν ανάγκη να είναι σόγια, με ρεβίθι. Η σόγια δηλαδή είναι... δεν κάνει καλό, για ποιο λόγο να την αποφύγουμε. Δεν είναι ότι δεν κάνει καλό. Απλώς επειδή είναι. Έχω φάει πολύ σόγια στη ζωή μου, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό σε κοιτάω. Όχι τη μεταλλαγμένη, γιατί λένε ότι η σόγια και το καλαμπόκι είναι από τα πρώτα που έχουν μεταλλαγμένα. Είναι από τα πρώτα και μάλιστα στην Αμερική ακόμη υπάρχουν 400 δίκες εν εξελίξει. Τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι αυτό. Ας την ξεχάσουμε λίγο τη σόγια. Για πάμε ρεβιθάκι και φακούλα. Είμαι πιο πολύ των παραδοσιακών
ελληνικών μεσογειακών προϊόντων και η σόγια δεν είναι προϊόν της Μεσογείου. Ωραία. Γι' αυτό πιο πολύ. Αυτή τη διατροφή κάνουμε άλλωστε. Έτσι. Κατά την παράδοση. Λοιπόν, μείναμε στο θαλασσινό, μη φορά δύο φορές. Είπαμε λοιπόν τρία λαδερά, δύο πατατούλες, ένα θαλασσινό με σαλάτα, ένα θαλασσινό με ζυμαρικό ή ρύζι ή πατάτα και μας καλύπτει αυτό και μας χορταίνει. Νιώθουμε καλά, έχουμε ενέργεια, παίρνουμε σίδηρο, είμαστε εντάξει. Ωραία. Αλλά οι ποσότητες σίγουρα θέλουν προσοχή, κυρία Πρόβατα. Κανονικές μερίδες. Και αν κανείς δεν έχει πρόβλημα, όχι, μπορεί να φάει και κάτι περισσότερο. Προσοχή, μην παχύνουμε βέβαια, αλλά μπορεί να φάει κανείς και κάτι περισσότερο. Αν φας και τα νηστίσιμα, αν φας και τα μη νηστίσιμα και τα μπράουνις και όλα αυτά, τελείως. Μπράουνις το πας. Γιατί είχε τα αυγά τώρα, γι' αυτό. Και το βούτυρο, γι' αυτό. Τα αυγά. Ναι. Είναι αρτήσιμο το μπράουνις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλή προσέχουμε ληστεία. Λίγο τα γλυκά, να πω, έτσι. Τα νηστίσιμα γλυκά είναι ο χαλβάς, εξαιρετικός, κάνει καλό στην υγεία μας και ο τουμπακάλι και ο φτιαχτός από το σπίτι μας. Είναι το ζελέ, είναι οι κομπόστες, είναι τα γλυκά του κουταλιού που είναι εξαιρετικά γλυκά. Είναι το ωραιότατο γλυκό μου στα αλευρία, αλλά προσοχή στην ποσότητα. Προσοχή αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας. Η νηστεία είναι εξαιρετική, είναι και άσκηση πειθαρχίας. Πρέπει να γίνεται σωστά, να μην μας λείπει τίποτα. Και χαρίζει και λαμπερό δέρμα όταν τελειώσει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόβατα. Να είστε καλά. Θα χαρώ να σας δω και μετά το Πάσχα. Έτσι. Πάμε όμως τώρα, επειδή είπες λαμπερό δέρμα. Άλλοι λάμπουν για άλλο λόγο. Αλήθεια. Αυτή είναι λαμπερή έτσι κι αλλιώς. Είναι κάτω από 30. Οπότε έχουν, έχουν φυσική λάμψη. Τα έχουν όλα. Είναι νέοι, είναι ωραίοι, είναι διάσημοι και είναι και πάμπλουτοι. Είναι αυτοί που είναι κάτω από τα 30 και είναι στη λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Και λάμπουν τα μάτια σου, Αλεξία. Αν και δεν είμαι στη λίστα. Όμως δεν λάμπει τίποτα όσο το κολλιέ της Άτζης, που αυτά είναι αυτά που φτιάχνεις εσύ, έτσι. Ναι, και σου έχω φέρει και κάτι. Λοιπόν, έχω... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Person art. Person art, ναι. Ναι, ωραία, να δείξω και το σακουλάκι. Να το ανοίξω τώρα, αλλά να δούμε λίγο αυτά που φοράς εσύ, γιατί τα κοιτάω τόση ώρα. Λαμπυρίζουνε πολύ κιόλας, ε. Τι λέει αυτό? Αυτό λέει rock. Rock. Και το κολλιέ λέει το όνομά μου. Ναι. Είναι μια εταιρεία personalized κατά βάση. Ναι. Δηλαδή φτιάχνουμε προσωπικά δώρα και κοσμήματα. Τα οποία κοσμήματα τα σχεδιάζω εγώ. Στο χέρι, ναι, γιατί από παλιά είχα ασχοληθεί με το σχέδιο. Ναι. Όταν πήγαινα σχολείο δομικός και αρχιτεκτονικό σχέδιο, αλλά μετά ασχολήθηκα με το modeling, πάει το σχέδιο. Τα αφήσαμε. Τα αφήσαμε. Το λοιπόν, first analyze είναι και το βραχιόλι μου που γράφει Kim. Γράφει το όνομά σου. Ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά όλα. Χρησιμοποιείς διάφορα υλικά από τη σχολή. Χρησιμοποιώ διάφορα υλικά. Χρησιμοποιώ δέρμα, plexiglass, ξύλο. Άμα δεις την ξύλινη σειρά για το καλοκαίρι, είναι υπέροχη. Ναι. Και στα δώρα, κοιτάμε να είναι προσωπικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα κουτί με πετσέτες και να είναι κεντυμένο πάνω το όνομα. Και σε ξύλινο κουτί, χάραξη του ονόματος απ' έξω. Που αυτό ένα δώρο για βάφτιση, για γάμο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αυτά τα δώρα που έχουν έτσι την προσωπική σφραγίδα, έτσι, που προορίζεται στο δώρο, το κάνει. Ιδιαίτερο και μοναδικό. Το εκτιμάει ο άλλος είναι ότι ασχολήθηκες για να φτιάξεις κάτι για εκείνον. Δεν απλά πήρα κάτι έτσι, είδα σε ένα μαγαζί πήρα κάτι, το παρήγγειλα, το μπήκα στη διαδικασία. Όλα το φρόντισα, το μελήθηκα, δείχνει την προσοχή. Με τα παιδιά σας εσείς, μαμάδες, πολύ ωραίες κορνίζες. Φωτιστικά τα αποπλέξικλες που έχουν τη φωτογραφία σου εκτυπωμένη ή πίνακες ζωγραφικής με ό,τι θέμα θέλεις. Έχουμε πολύ, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, ωραία, μπράβο. Είναι personal το e-shop. Και πρόσφατα κάναμε και ένα blog για να βάζουμε θεματάκια που έχουν να κάνουν με τέλεια. Όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας λοιπόν, ευχαριστώ πάμε πολύ. Να δούμε τώρα και την άλλη λάμψη. Για πάμε να δούμε και τους πώς μου τους το έχει εδώ. Πλούσιοι κάτω των 30. Για πάμε. Και περιζήτη τη φαντάζομαι. Είναι λαμπερή, είναι όμορφη, είναι διάσημη. Το κοινό τους αποθεώνει σε κάθε εμφάνισή τους. Οι ταινίες και τα τραγούδια τους γίνονται επιτυχία πριν καλά-καλά κυκλοφορήσουν. Αν και όλοι τους κάτω από τα 30 συγκαταλέγονται στη λίστα του Forbes με τους 10 πλουσιότερους καλλιτέχνες του πλανήτη, σύμφωνα με τα εισοδήματά τους τη χρονιά που πέρασε. Στη θέση νούμερο 10 η Kristen Stewart. Διάσημη για το ρόλο της ως Bella Swan. Μετά την τεράστια επιτυχία των ταινιών και sequel Twilight, είδε την περιουσία της να φτάνει τα 22 εκατομμύρια δολάρια. Και ενώ ακόμα εισπράκτη από την τεράστια επιτυχία του Twilight ως cover girl του Vogue, πολλαπλασιάζει τα κέρδη της.
Το ίδιο και ο συμπροταγωνιστής της στο Twilight και καρδιοκατακτητής Τέρον Λότνερ, που την ισοφαρίζει στα κέρδη με 22 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή του στην ταινία τον κατέταξε στην 9η θέση της λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους στάρ κάτω των 30. Το 2010 ο Λότνερ ήταν ήδη ο πιο ακριβοπληρωμένος έφηβος ηθοποιός του Hollywood. Στην 8η θέση συναντάμε την 22χρονη ηθοποιό Jennifer Lawrence που κάνει πρεμιέρα στη λίστα του Forbes με 25 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Η Lawrence δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα υποκριτικής, ούτε έχει φοιτήσει σε κάποια σχολή. Έχει στον ενεργητικό της όμως ήδη ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Οδηγός Αισιοδοξίας. Σε ηλικία 20 ετών η Lawrence ήταν η δεύτερη νεότερη ηθοποιός όλων των εποχών προτινόμενη για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. This is the end. Hold your breath and count to 10. Μία θέση πιο πάνω η Adele. Η 25χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια φέτος απέκτησε το πρώτο της Όσκαρ ερμηνεύοντας το ομώνυμο soundtrack της ταινίας Skyfall, εκτοξεύοντας τα κέρδη της στα 25 εκατομμύρια δολάρια. Η Κέιτ Πέρι φιγουράρει στη θέση νούμερο 6. Η 28χρονη τραγουδίστρια έχει κάθε λόγο να είναι περιχαρής, αφού η περιουσία της το 2013 άγγιξε τα 39 εκατομμύρια δολάρια. Στην 5η θέση της λίστας του Forbes βρίσκεται η κολλητή της φίλη, η 25χρονη Ριάννα, που δεν σταματάει να προκαλεί με τα καλώματά της. Τα έσοδά της για το 2013 ήταν ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ριρή απέκτησε πρόσφατα μια πολυτελέστατη έπαυλη στο Λος Άντζελες αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it rise. I feel so high. Η έκπληξη έρχεται στην 4η θέση με τον 29χρονο συνθέτη Calvin Harris να υπερπηδά τη Ριάννα, μιας και κατάφερε τα κέρδη του την περασμένη χρονιά να αγγίξουν τα 46 εκατομμύρια δολάρια. Ο 29χρονος πρωθυπουργός, DJ και μουσικός παραγωγός, έβγαλε το αστρονομικό ποσό μέσα από τις 150 εμφανίσεις που έκανε από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013. Φτάνοντας τη χρυσή τριάδα, συναντάμε το χρυσό κορίτσι της pop country Taylor Swift, με έσοδα 55 εκατομμύρια δολάρια. Η 23χρονη Αμερικάνιδα τραγουδίστρια βρισκόταν στο νούμερο 1 της περσινής λίστας. Με 2 εκατομμύρια δολάρια όμως χασούρα φέτος κύλησε στην 3η θέση. Δικαίως στη 2η θέση, ποιος άλλος από τον λατρεμένο των κοριτσιών ανά τον κόσμο, τον Justin Bieber. Ο καναδός τραγουδιστής και pop φαινόμενο με έσοδα 58 εκατομμύρια δολάρια έχει κάθε λόγο να μην πτωείται για τα μπλεξίματά του. Από τις αρχές του έτους, ο 19χρονος pop star έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τον ξενό τύπο για την επιθετική του συμπεριφορά απέναντι στους δημοσιογράφους αλλά και τις καθυστερημένες εμφανίσεις του σε συναυλίες. Θρόνο της πλουσιότερης διασημότητας ηλικίας κάτω των 30, κάθεται η Lady Gaga. Η εκκεντρική τραγουδίστρια στρογγυλοκάθεται στην κορυφή της ετήσιας λίστας του περιοδικού Forbes, αφού τα έσοδά της έφτασαν τα 60,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να κυρώσει συναυλίες της εξαιτίας της εγχείρησης στο ισχύο τον περασμένο Φεβρουάριο. The Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι η Lady Gaga έχει αναπτύξει τόσο δυνατή σχέση με τους followers της στο Twitter που βγάζει το 1/3 του κέρδους της ετησίως μέσα από το Twitter account της, με εισόδημα μόνο από αυτό 30 εκατομμύρια δολάρια. 30 εκατομμύρια δολάρια μόνο από το Twitter η Lady Gaga το χρόνο, έτσι. Πόσο χρόνο είναι η Lady Gaga? 28. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μικρή.
Όπως και να έχει το πράγμα και μόνο αυτό. Οι κύριοι όμως υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό, να πούμε καλά. Τώρα. Εννοείται. Μόνο στο εξωτερικό και αυτοί βγάζουν πάρα πολλά από τις περιοδίες τους. Ναι, και από νεαρή ηλικία. Τώρα, μα τα χρήματα τα έβγαλε παρότι την ακύρωση της συναυλίας της. Δεν μπορείς να διαχειριστείς την επιτυχία. Είναι... Μα γι' αυτό καταλήγουν. Καταλήγεις λίγο σαν την Britney Spears. Είναι κρίμα. Βλέπε και τον Justin Bieber τώρα. Βέβαια, συνέχεια το πιάνουν. Παρ' όλα αυτά είναι στη λίστα όμως και ο Justin Bieber, όχι η Britney Spears. Αλλά... Τελικά όλα έχουν το τίμημά τους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σωστό, αλλά εγώ τόση ώρα που κοιτάω το κολλιέ σου... Έτσι είναι το Άντζι. Επίτηδες είναι ανάποδα. Είναι λίγο ανάποδα. Έχει δίκιο. Ωραία. Παιδιά, όταν το έβαλα. Είναι και λίγο. Δεν είναι κάτι καλό. Είναι και λίγο ξαρτιά, παιδιά. Συγχωρείτε, θα τα αλλάξω. Λοιπόν, όσο εσεί αλλάζετε το κολλιέ, πάμε εμεί σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε με τι αστρολογικέ προβλέψει του Κώστα Λεφάκη αμέσω μετά. Επιστρέψαμε και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα πάντα για την άνοιξη και τι μας επιφυλάσσει. Κώστας Λεφάκης κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας καλημερίζω, καλησπερίζω. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω περισσότερο. Κάπου στη μέση είμαστε. Στη μέση είμαστε. Είμαστε μάλλον. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της άνοιξης, γιατί την γιορτάζουμε εμπορικά την 1η Μαρτίου, αλλά η άνοιξη ξεκινάει με την ησημερία στις 21 Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τις 20 Ιουνίου. Το θέμα είναι, κύριε Λεφάκη, αν θα δούμε άνοιξη και στα ζώδιά μας, στο μέλλον μας και σε όλα αυτά που μας περιμένουν. Αυτή η άνοιξη μπορώ να τη χαρακτηρίσω ραγδαίων εξελίξεων. Είναι μια ενδιαφέρουσα εποχή. Δεν είναι τόσο εύκολη. Θα πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για ευνηδιασμούς που θα έχουμε. Και υπάρχει ένα εμπόλεμο και επιθετικό κλίμα, όχι μόνο μεταξύ των κρατών, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων. Όλη αυτή η εμπόλεμη κατάσταση που θα συνεχίσει και σε μικρό κόσμο και σε μακρό κόσμο είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί ο καινούργιος κοινωνικός ιστός ή οι άνθρωποι να υιοθετήσουν καινούργιες τακτικές, να αναθεωρήσουν σχέσεις, να βρουν καλύτερο τρόπο να υπερασπιστούν το αντικείμενο της δουλειάς τους την εποχή της κρίσης, να βρουν τρόπο να διαβιώσουν για να μην πω επιβιώσουν οικονομικά. Είναι εφικτό. Και να ανεφοδιαστούν το μήνα αυτό για να αντέξουν τον Απρίλιο και να περιμένουν μια μεγαλύτερη τύχη ή χαρά κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Έχει εναλλαγή. Οπότε πρέπει να πάρουμε ακόμα μια έτσι βαθιά ανάσα. Να σα, γιατί ο Μάρτιος συνήθως μπαίνει άγριος σαν λιοντάρι και βγαίνει ήρεμος σαν αρνί. Τώρα κύριε Λεφάκη, ο καθένας μας ή κάθε μία μας και ο καθένας μας θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από το δικό μας το ζώδιο. Λέω να ξεκινήσουμε με τη σειρά όπως πρέπει για να μάθουμε έτσι. Για όλα τα ζώδια η άνοιξη αυτή επιφυλάσσει κόπο, αγώνα, προσπάθεια, ανασυγκρότηση και αναθεώρηση. Επειδή έχουμε δύο δύσκολες εκλήψεις και λίγο επεισοδιακό Μάρτιο, οι εκλήψεις αφορούν τον Απρίλιο, από τα μέσα Μαρτίου κυρίως και μετά έχουμε και μία επεισοδιακή Πανσέλινο, αναγκάζει όλα τα ζώδια να πάρουν μία καινούργια θέση απέναντι στην προσωπική του ζωή και απέναντι στο επάγγελμα ή στη διατήρηση του στάτους του κοινωνικού. Η κρυοί, ας πούμε, που είναι το πρώτο ζώδιο, είναι οι πιο εκτεθειμένοι, αλλά και εκείνοι που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον εχθρό, το φύλο, το συμφέρον, την οικονομική τους κατάσταση, η οποία λιγάκι επιβαρύνεται χωρίς να το περιμένουν προς το τέλος Απριλίου και ενδεχομένως ο Μάρτης να τους παρασύρει με μία πρόσχερη βελτίωση που δεν θα έπρεπε. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουν είναι να μην επιμένουν να γιατρέψουν προβληματικούς έρωτες, διότι θα έχουν χειρότερες εξελίξεις. Είναι οπότε, δυναμικό ζώδιο. Ναι, θα πρέπει... Οι κρυοί αγαπούν προβληματικά άτομα. Ίσως γιατί τα προβληματικά άτομα εκπέμπουν λίμπιντο για να επιβιώσουν.
και τους αρέσει για να τους διορθώσουν ή για να τους βελτιώσουν. Εδώ δεν θα πρέπει να επιμείνουν για το δικό τους συμφέρον. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουν στροφή και να παραμείνουν έστω και για ένα διάστημα μόνοι από το να επιμείνουν να διατηρήσουν μια προβληματική σχέση γιατί θα δώσει χειρότερες συνέπειες. Οπότε λίγο προσοχή στις σχέσεις. Στις σχέσεις, διότι εκεί είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Εκεί είναι ο άριστο ζυγό που οι άλλοι δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν ή να τους κάνουν το χατήρι. Μα τα πεις στον άντρα σου αυτά που είναι κρυός. Αυτό όσον αφορά τους κρυούς. Mm-hmm. Τώρα, οι ταύροι από ένστικτο ξέρουν πώς να προφυλαχτούν, πώς να καλύψουν τις ανάγκες και πώς να αποφύγουν τα δύσκολα. Είναι το ένστικτο που παίζει μεγάλο ρόλο. Εκτός αν δουν κόκκινο. Αν δουν κόκκινο και αν δεν συγκρατηθούν, σπάνια χάνουν αυτό το κοντρόλ και τότε δεν τους νοιάζει όποια συνέπεια και αν φέρει η επιθετικότητα και να τα σπάσουν όλα. Τι πρέπει να προσέξουν οι ταύροι? Πρέπει να προσέξουν κυρίως το παρασκήνιο και αυτούς οι οποίοι είναι ψεύτικοι κοντά τους ή επικίνδυνοι. Οπότε άνθρωποι λίγο που, να κοιτάξουν τους άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονται, άνθρωποι που τους λένε ψέματα, άνθρωποι που τους υπονομεύουν επαγγελματικά. Λίγο την υγεία, λίγο τις εκκρεμότητες, κυρίως αν έχουν σχέση με τον νόμο, ο οποίος μπορεί να είναι λιγάκι επιβαρυντικός. Και στο τέλος Απριλίου η ηλιακή έκλειψη και για αυτούς δίνει μία δοκιμασία στα ερωτικά, η οποία δεν σημαίνει οπωσδήποτε έναν χωρισμό. Σημαίνει μία υποχώρηση του δικού τους εγώ, εάν ο άνθρωπος που είναι μαζί τους, τους αφορά ακόμα. Μάλιστα. Από την άλλη, πολλοί ταύροι μέχρι το τέλος του Μαΐου θα αναθεωρήσουν θέσεις και θα μπορέσουν να είναι και σε καλύτερη φάση τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν κάποιες θυσίες και κάποιες ταλαιπωρίες τόσο το Μάρτιο όσο και τον Απρίλιο. Πρέπει να κάνουν λίγο πίσω οι ταύροι. Ναι. Και αυτό είναι θέμα εγώ. Ωραία. Πάμε στους δίδυμους. Οι δίδυμοι είναι πιο εφευρετικοί, πιο επικοινωνιακοί, πιο ευέλικτοι και ξέρουν, γιατί έχουν μια φοβερή κινητικότητα, να αποφεύγουν έστω και την τελευταία στιγμή τους κινδύνους ή τις ταλαιπωρίες. Για αυτούς τα θέματα κυρίως είναι τα εξωτερικά, με μία μικρή επιβάρυνση και ταλαιπωρία στα επαγγελματικά τους και μία διάψευση στα φιλικά και στα συναισθηματικά τον Απρίλιο. Ενδεχομένως κάποιες προσδοκίες να μην πραγματοποιηθούν και κάποια σχέδια να ματαιωθούν για το φθινόπωρο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Οι δίδυμοι θα πρέπει να είναι λιγάκι διπλωμάτες περισσότερο από αυτό που συνηθίζουν τον τελευταίο καιρό και κυρίως θα πρέπει να καλλιεργήσουν εναλλακτικές λύσεις. Κάτι που ξέρουν, το ξεχνούν, αλλά το ξανασκέφτονται αργότερα όταν δουν το δύσκολο. Δηλαδή, ξεκινώντας για να πετύχεις κάτι, πάντα παίρνεις την εκδοχή την αντίθετη. Αισιόδοξος είναι αυτός που ξεκινάει για τη δύσκολη μέρα και για το αποτέλεσμα που δεν θα είναι τόσο ικανοποιητικό. Πάντως νομίζω ότι οι δίδυμοι γενικά τα πάνε καλά με τον εαυτό τους, ναι. Έτσι, οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Όλα τα ζώδια της Άνοιξης θα πάνε καλά με τον εαυτό τους. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε οροσκόπο, δίδυμο ή μόνο? Ο οροσκόπος, εντάξει, παίζει και αυτός ένα ρόλο, αλλά ο οροσκόπος είναι μια μεγάλη θεωρία. Και θέλω κάποτε να κάνω μια ολόκληρη ομιλία γι' αυτό, διότι ο οροσκόπος είναι όταν η ζωή κλείνει τον κύκλο της. Η ζωή ξεκινάει την ώρα που γεννιόμαστε και η ώρα που γεννιόμαστε είναι το ζώδιο και ο ήλιος. Η καθημερινή μας διαδρομή είναι η σελήνη. Είναι προτιμότερο να ξέρετε που είναι η σελήνη, διότι εκεί βρίσκονται πολλά μυστικά του πεπρωμένου σας και των συμπτώσεων και ειδικά οι γυναίκες της ιδιοσυγκρασίας σας και της ερωτικής σας ζωής, της αναπαραγωγής, του γάμου, του διαζυγίου, του μυστικού έρωτα. Όλα αυτά είναι η σελήνη. Όλα αυτά είναι η σελήνη και όχι ο οροσκόπος. Αντίθετα, ο οροσκόπος δείχνει πώς θα καταλήξουμε στην τρίτη ηλικία ή εν γέννη, πώς θα κλείσουμε τον κύκλο της ζωής γρήγορα ή αργά. Με δύο λόγια είναι το πώς θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Είναι λίγο μακάβριος ο οροσκόπος. Δεν το μάθω. Καταλάβατε. Βέβαια, δεν αντιλέγω
με τους συναδέλφους ότι έχει να κάνει με τα στοιχεία του χαρακτήρα και κυρίως έχει να κάνει με τις παραξενίες που οξύνονται στον άνθρωπο καθώς γερνά. Πάντως είσαι το μοναδικό που το λέτε. Ναι. Αυτό είναι ο οροσκόπος. Είναι, συγγνώμη που καταχρώ με το χρόνο, αλλά είναι μια ευκαιρία. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά να δώσουμε μια άλλη φορά να δώσουμε χρόνο ναι, μόνο στο θέμα ναι, αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχει σημασία. Όχι ότι θέλουμε να ξέρουμε πότε θα. Όχι, όχι. Πάντε. Πώς θα κάνουμε. Με τρέλαμε πότε. Λοιπόν, πού μείναμε. Μείναμε, πάμε για τον καρκίνο. Ναι, πάμε για τον καρκίνο. Οι δίδυμοι, εν πάση περιπτώσει, είναι λιγότερο θυγόμενοι αυτήν την άνοιξη, εάν έχουν καταφέρει να έχουν γερό νευρικό σύστημα. Αν όχι, θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο ψυχολογικά και νευρικά και όχι πρακτικά. Η καρκίνη είναι η δεύτερη που εκτίθενται σε αυτήν την ανοιξιάτικη θύελα των γεγονότων και υποχρεώνονται να αντέξουν δυσάρεστα γεγονότα στον επαγγελματικό τομέα, ενώ η εμπόλεμη εστία στον οικογενειακό περιβάλλον συνεχίζεται. Είναι μια ομάδα ανθρώπων ανθεκτικών, ιδιόρυθμων, ιδιότροπων, συναισθηματικών και συντηρητικών, οι οποίοι ταλαιπωρείται ήδη από πέρυσι και κυρίως αυτή την άνοιξη, γίνεται μια τελική εξέλιξη στην εργασία και στο σπίτι. Είναι το κατεξοχήν ζώδιο του σπιτιού, της οικογένειας και της παράδοσης και ίσως σε αυτούς τους τομείς να δοκιμαστούν και να ταλαιπωρηθούν. Αλλά θα καταφέρουν να το ξεπεράσουν. Πλην να κάνουμε, όμως λοιπόν, να μην προκαλέσουν εκείνους που έχουν δύναμη να τους θίξουν ή να τους κάνουν κακό, να αποχωρήσουν διακριτικά όπως ο Κάβουρας που κάνει όπισθεν βήματα, να συνθηκολογήσουν περιστασιακά μέχρι να φύγει μπόρα και να μην ξεκινήσουν τίποτα σοβαρό, ούτε να πάρουν βιαστικές αποφάσεις μέχρι να φύγει όλη η άνοιξη του 2014. Κουράγιο στο σκηνοθέτη μας. Μετά κουράγιο, το καλοκαίρι, αποστεί. Λοιπόν, φως. Μετά βεβαίως. Το καλοκαίρι. Τώρα, οι Λέοντες είναι στο μέσο της καλοκαιρινής εποχής, όπως και η Καρκίνη και η Παρθένη, που είναι η ομάδα των δημιουργικών ανθρώπων. Οι Λέοντες έχουν κάποια θέματα τα οποία εστιάζονται στο στενό περιβάλλον και η άνοιξη τους δίνει την ευκαιρία να δείξουν πιο έντονα τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους στον επαγγελματικό χώρο. Εδώ θα υπάρξουν ανταγωνισμοί, συναγωνισμοί και λιγάκι ένα κλίμα περίεργο και ενοχλητικό για το χαρακτήρα τους. Και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι εκείνοι που πρέπει να προσέξουν την εναλλαγή της τύχης, την ίσπραξη στο τζίρο ή στους διακανονισμούς και να μην αφήσουν την επιδρομή πανικού να τους καταλάβει. Να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να μην λυγίσουν σε οποιοδήποτε δυσάρεστο ακούσουν σαν είδηση ή σαν κατάσταση. Και τέλος, να προσέξουν μια σχέση η οποία είναι εύκολη στην ανατροπή ή στο βραχικύκλωμά της. Βραχικύκλωμα. Ναι, γιατί αυτό θα πάω. Οι Λέοντες έχουν ερωτικές σχέσεις που συνήθως βραχικυκλώνονται. Ναι, είναι σαν να ρίξεις νερό στην πρίζα. Τις έχουμε. Ναι. Είστε μπριζωμένοι. Είμαστε λίγο. Για πάμε και στους Παρθένους. Οι Παρθένοι συγκριτικά με τα υπόλοιπα ζώδια, όπως και οι φίλοι τους οι ηχθείς, είναι οι μόνοι που έχουν μια μεγαλύτερη προστασία στον νόμο των πιθανοτήτων από τις ταλαιπωρίες ή από τα όποια γεγονότα. Το μόνο ευαίσθητο θέμα για τους Παρθένους είναι η οικονομική διαχείριση και τα οικονομικά και κάποιοι από αυτούς παρασυρώμενοι από το συνέστημα και μη προσέχοντας κάποιες λεπτομέρειες της συμπεριφοράς τρίτων μπορεί να γίνουν αντικείμενα συναισθηματικής ή οικονομικής εκμετάλλευσης. Αλλά και αυτό θα το αντιληφθούν και θα το διορθώσουν. Ένα σημείο που πρέπει να προσέξουν ειδικά το Μάρτιο είναι τις συνεργασίες τους. Τον Απρίλιο το ψυχολογικό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανταπόκριση σε δεδομένες υποχρεώσεις, δηλαδή να μην τις αμελήσουν, τις υποχρεώσεις οι οποίες εάν τις αμελήσουν μπορεί να τους φέρουν δυσάρεστες συνέπειες, και τον Μάιο να μην βιαστούν να βάλουν στόχους ή να κάνουν μετακινήσεις ή αλλαγές τρόπου ζωής πριν είναι απόλυτα βέβαιοι ότι τις θέλουν και ακόμα και αν έχουν κάποιες συνέπειες να μπορούν
να τις αντέξουν και να τις ανεχτούν. Δηλαδή να είναι το Μάιο έτοιμοι για όλα από τη στιγμή που παίρνουν πρωτοβουλίες με ένα στοιχείο ρίσκου. Μπράβο σας. Από εκεί. Εκπρόσωπος του ζωδίου. Και η ζυγή είναι μια ομάδα ανθρώπων ευαίσθητων, αλλά πολύ καλών στις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό και το ζώδιο στατιστικά έχει επιδείξει πολλούς στρατηγούς και στρατάρχες. Οι ζυγοί μπορεί να τα χάνουν εύκολα, αλλά σε ώρα κινδύνου αντιστέκονται. Εμένα μου θυμίζουν οι ζυγοί ακροβάτη σε τεντωμένο σκηνή. Και παρόλο που δεν είναι ισορροπημένοι οι ίδιοι, βοηθούν τους άλλους να ισορροπήσουν. Ναι. Οι ζυγοί έχουν τον Άρη που φιλοξενούν στο ζώδιό τους, κάτι που έχει γίνει πριν πολλά χρόνια, σε τόση μεγάλη παραμονή. Και δεν φεύγει. Και σημαίνει ότι βρίσκονται συνέχεια κάτω από μία απειλή πολέμου ή σε μία εμπόλεμη κατάσταση. Οι σχέσεις και τα επαγγελματικά τους και σε αυτούς συνεχίζουν να έχουν αντιξοότητες. Αρκετοί θα κάνουν ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα, αλλά τελειώνοντας αυτό το ξεκαθάρισμα αφήνουν πίσω τους συντρίμια συναισθηματικά, πρακτικά, κοινωνικά μακριά και κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα από τον Αύγουστο και μετά. Θα τους απασχολήσουν οι δικοί τους άνθρωποι και εκεί είναι η αιστεία της ταλαιπωρίας τους και αυτοί θα πρέπει να προσέξουν τις παρεξηγήσεις και τις εμπλοκές τους και κυρίως η συμβουλή μου είναι να αποφύγουν τους πολυσύχναστους χώρους γιατί εκεί εδρεύει ο κίνδυνος ή η αιτία του πολέμου ο οποίος μπορεί να ξεσπάσει ευνίδια. Σπίτι θα μείνω. Μακριά. Καλά θα κάνεις, γιατί δεν σε βλέπω. Για πάμε και τώρα οι Σκορπιοί είναι το ρομάντζο της επιβίωσης, έτσι τους είχα ονομάσει πριν πολλά χρόνια σε ένα χιουμοριστικό άρθρο που είχα κατά συνέχεια σε ένα περιοδικό. Είναι οι άνθρωποι που αν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν, δεν τους νοιάζει τίποτα. Αν έχουν αποφασίσει να επιβιώσουν, είναι ικανοί να σκοτώσουν τον πιο αγαπημένο τους άνθρωπο στην τελευταία στιγμή για το δικό τους εγώ. Έχουν πολλά κοινά με τον Λέοντα και με τον Ταύρο από διαφορετική πλευρά έκφρασης. Δεν είναι από τους πολύ εκτεθειμένους τουλάχιστον την Άνοιξη. Είναι εκτεθειμένοι προς το τέλος του καλοκαιριού οι Σκορπιοί, κυρίως Αύγουστο και Σεπτέμβριο είναι το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για αυτούς. Τώρα θα έχουν ίσως παράπλευρες απώλειες και κυρίως θα έχουν ταλαιπωρία αν ανακατευτούν εκεί που δεν πρέπει. Στα επαγγελματικά, αν είναι από αυτούς που ταλαιπωρούνται από τη συνέπεια της κρίσης, θα πρέπει να αντέξουν ακόμα περισσότερο, να περάσει. Δηλαδή, να αναπτύξουν την αντοχή, την ψυχραιμία και την υπομονή. Να υιοθετήσουν το μύθο του Σύσυφου, επαναλαμβάνοντας την ίδια προσπάθεια, προκειμένου να διατηρήσουν την ισορροπία αυτή και να φτάσουν στη λύτη. Που λέτε όμως του πέθα είσαι. Ναι, το εγώ, η Σκορπιοί τους αφορά πολύ ο εαυτός τους. Γι' αυτό και είναι μονίμως σε μία ταλαιπωρία και δεν λυγίζουν εύκολα στο πεδίο της μάχης. Τώρα οι τοξότες, οι οποίοι είναι περίεργα άτομα, τα οποία είναι φυή όντα, αλλά νευρικά και κυρίως η άνοιξη τους εμπνέει για δημιουργικότητα και για ερωτικές δραστηριότητες, αλλά θα τους χαλάσει λίγο τα σχέδια και στη δημιουργικότητα και, και στο ερωτικό κυνηγί. Είναι θεωρούνται από την πλευρά του έρωτα οι πιο επιδέξιοι κυνηγοί και εκείνοι που μπορούν εύκολα να πιάσουν το θύραμα από τη στιγμή που το εντοπίσουν. Έχουν όλα τα μέσα που διαθέτει. Γυναίκες, άντρες. Γενικότερα. Και οι άντρες και οι γυναίκες δεν διαφέρουν. Καλά, ο καθένας ανάλογα του φίλου του χρησιμοποιεί τα δικά του μέσα. Τώρα, οι τοξότες θα έχουν προβλήματα με αγαπημένα πρόσωπα. Όχι γιατί θα χαλάσει σχέση τους μαζί τους, γιατί τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα έχουν προβλήματα τα οποία θα τους επιβαρύνουν και κυρίως στο τέλος Απριλίου και ο Μάιος θα έχει κάποια δυσάρεστα στην εργασία, όχι στην απώλειά της αλλά στην αλλαγή των συνθήκων που θα τους ταλαιπωρήσει και για όσους έχουν προβλήματα υγείας να τα προσέξουν ιδιαίτερα και να μην τα αμελήσουν. Οπότε εκεί είναι η ομάδα λίγο των ζωδίων,
η ομάδα του Ζωδίου που απειλείται ή ευαισθητοποιείται στην υγεία από το τέλος Απριλίου μέχρι το τέλος Μαΐου. Περαστικά, ναι. Οι εγώκεροι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σαν το βράχο και το και μεγάλο βουνό. Είναι οι άνθρωποι που η άμυνά τους είναι η απομόνωση στο λιμέρι τους όπου από ψηλά παρακολουθούν τον κόσμο και όταν είναι αποφασισμένοι να πετύχουν κάτι τότε ξεκινούν την κάθοδο και είναι φοβεροί στην τακτική που δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν την προσπάθεια αυτή που θα καταβάλουν. Εγώ καιρός είστε? Όχι, είμαι δίδυμος. Τέλειο, εγώ καιρός, ε. Οι εγώκεροι ωστόσο έχουν μία ευαισθησία στα οικογενειακά, προσωπικά σχέδια δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθούν ή να επιτύχουν. Δεν πρέπει να κάνουν πισιθανάτιες σκέψεις, δηλαδή απογοητευτικές ιδέες και συναισθήματα. Και λιγάκι θα θυγεί και το αισθηματικό τους, κυρίως οι σχέσεις εκείνες που δεν είναι επίσημες νόμιμες, οι σχέσεις που είναι είτε λίγο παράνομες και μυστικές, ή οι οποίες είναι κρυφές, ή οι οποίες είναι ακόμα στο ξεκίνημά τους. Τώρα όλα στη φόρα εδώ. Όλα τα καλό παιδιά. Αλλά από την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία προστασία από τον παράγοντα της τύχης για τη διατήρηση της ύπαρξής τους λόγω του Δία που είναι στο ζώδιο του καρκίνου απέναντι και τους διατηρεί ή τους βοηθά να συντηρούνται με λιγότερο κόπο. Μάλιστα. Τώρα οι υδροχόοι που είχα πει κάποτε είναι το δεξί χέρι του Θεού γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι στις δύσκολες ώρες αλλά μπορεί να αποδειχτούν, να συνεπείς, να καθυστερήσουν, να σε πάρουν τηλέφωνο, να τους δώσεις ραντεβού και με καθόλου ενοχή να μην έρθουν ποτέ. Ποτέ. Αλλά την ώρα που θα χρειαστεί την ώρα που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση είναι οι μόνοι που θα σου συμπαρασταθούν με τον καλύτερο τρόπο. Μάχη. Οι υδροχόοι θα πρέπει πολύ να προσέξουν τι θα πούν, πώς θα το πούν, τι θα συμφωνήσουν, τι θα υπογράψουν. Κατ' επέκταση νομικές υποθέσεις, εμπορικές συμφωνίες είναι στο στόχαστρο της ταλαιπωρίας και της ματέωσης για πολλούς από αυτούς. Να αποφύγουν δύσκολους ανθρώπους, γιατί έχουν και μία έτσι αυτοθυσία και ανθρωπιστική διάθεση. Έχουν ένα αστρικό συνδικαλισμό. Θέλουν να δώσουν τα δίκαια στους άλλους και εκεί περιπλέκονται περισσότερο τα πράγματα. Να αποφύγουν τέτοιες θυσίες και συμπεριφορές, τουλάχιστον τη φετινή άνοιξη. Και το μόνο καλό για τους υδροχόους είναι ότι μπορούν να συντηρήσουν τη δουλειά τους, να απομακρυνθούν από την κρίση και να έχουν εκεί που δεν το περιμένουν ευνείς έστω και μικρής κλίμακας οικονομικές. Δεν πειράζει, και αυτές καλές είναι. Πάμε και στα ψαράκια. Για τους ιχθύς, οι οποίοι είναι οι αιώνιοι περιπλανόμενοι του συναισθήματος αλλά και της σκέψης, είναι σαν τους περιπλανόμενους Ιουδαίους ή και σαν τους καλούς Σαμαρίτες. Είναι και αυτοί πολύ φιλάνθρωποι, έχουν μία σταθερότητα αλλά και μία εγωπάθεια. Τη ευαίσθητη πλευρά τους είναι ο ναρκισισμός τους και το δεύτερο στοιχείο που είναι επικίνδυνο για αυτούς είναι η εικονική πραγματικότητα. Γι' αυτό και είναι χρήστες ουσιών ή αλκοόλ περισσότερο από ό,τι από άλλες ζωδιακές ομάδες. Και γιατί θίγονται πολύ εύκολα και θέλουν να δραπετεύσουν σε μία πλασματική πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι άνθρωποι με πολλές ικανότητες. Η άνοιξη βέβαια τους εκθέτει λίγο σε ταλαιπωρία και κυρίως η πιθανότητα είναι να χαλάσουν άσκοπα χρήματα, να βρεθούν χωρίς χρήματα την ώρα που θα πρέπει να έχουν ή θα αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο θα είναι λίγο δυσάρεστο σε επίπεδο συναισθηματικό, όχι τόσο ερωτικά όσο οικογενειακά ή επαγγελματικά. Δηλαδή θα έχουν κάποιες απώλειες ή κάποιες εχθρικές συμπεριφορές από δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι εύθραυστα λίγο τα ψαράκια. Είναι, αλλά και όπως όλα τα ζώδια του νερού, οι καρκίνοι που κρύβονται, οι σκορπιοί που δολοφονούν, σε εισαγωγικά, έτσι και οι ιχθύς είναι καταπληκτικοί στην κατάδυση και στο κολύμπι και έτσι δεν μπορεί εύκολα κανείς
να τους βάλει στο δίχτυ ή να τους σκοπεύσει και να τους θανατώσει. Ωραία ομάδα αυτή. Είναι γρήγορη. Τους βγάζουν νοκάουτ όλους, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ημερολόγιο. Ναι. Πρέπει να το δείξω, μου το φέρατε εμένα. Ναι, ναι. Είναι έτσι μια καινούργια σας ιδέα. Είναι ένα ημερολόγιο με έτσι καθημερινές μικρές προβλέψεις και tips και έτσι δίνει την νότα της ημέρας. Μπράβο, χαίρομαι που το κατάλαβες. Σαν καλή Παρθένος. Αναφέρεται μέσα για τα φεγγάρια, ναι. Το νέο φεγγάρι και το με το η Νέα Σελήνη και η Πανσέλινος. Ναι. Και έχω χαρακτηρίσει, μια και μιλάτε για τις λεπτομέρειες των ζωδίων, τι είναι η κάθε περίοδος του ζωδίου. Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι μέσα από την καβαλιστική αστρολογία, στην οποία έχω επιμορφωθεί και εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Υπάρχει The Kabbalistic Astrology, που είναι μία σειρά από σύμβολα, ερμηνείες, αναλύσεις και έχω εκτός πού από... Πού το βρίσκουμε, πείτε αυτό... μας που το βρίσκουμε, γιατί εγώ τώρα είμαι τυχερή, το έχω. Ναι, αυτό δόθηκε πιο πολύ έτσι, έγινε η πρώτη κίνηση εφέτος. Ναι. Το διαθέτω εγώ από το χώρο μου, αλλά λιγότερο εμπορικά και περισσότερο φιλικά, για να κάνω το δεύτερο πιο οργανωμένο ξεκίνημα. Ωραία, γιατί συλλεκτικό είναι... Ναι, ναι, είναι συλλεκτικό, είναι συλλεκτικό και έχει και αγγλικό τέξτ, οπότε του χρόνου, το 2015, θα γίνει πιο πολυγκλώτ, δηλαδή θα έχω μέσα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά για κάποιον ξένο που μπορεί να πέσει στα χέρια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ εσάς για την πρόσκληση, να είστε αισιόδοξοι. Δεν ήταν τόσο άσχημα, για όχι, είναι. Είμαστε μια χώρα που έχουμε μέλλον. Είμαστε στο στόχαστρο μιας ταλαιπωρίας που θα κρατήσει το πολύ μέχρι τα μέσα του 2015, άντε την άνοιξη του 2016. Οι άνθρωποι είμαστε 7 ψυχοείδος, δεν πεθαίνουμε εύκολα. Απλώς η δεκαετία, και εδώ κλείνω για να μην σας τρώω το χρόνο, είναι μεταλλακτική κοινωνικά και ακόμα θα περάσουν κανένα 2 χρόνια μέχρι να δημιουργηθούν οι καινούργιες τάσεις και οι καινούργιες ιδέες και οι καινούργιες προοπτικές. Ένας κόσμος φεύγει και ένας καινούργιος γεννιέται. Αυτό που έχω να πω τελειώνοντας είναι το αύριο δεν θα είναι ποτέ όπως το χτες. Αυτό γίνεται κάθε 30 χρόνια σε μικρή κλίμακα και κάθε 80 χρόνια σε μεγάλη. Εμείς θέλουμε το αύριο. Το καλύτερο αύριο. Οπότε να κάνουμε σχέδια και όνειρα για το αύριο εφικτά στο κλίμα της κρίσης. Και να τα κάνουμε και πραγματικότητα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα, γρήγορα. Εδώ είμαστε, σε ωραία παρέα. Μάθαμε και τις αστρολογικές μας προβλέψεις και τι μας περιμένει. Εντάξει, δεν ήταν άσχημα. Καλά, δεν ήταν άσχημα. Εγώ είμαι πολύ εκτεθειμένη, είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Έλα που είσαι εσύ εκτεθειμένη, τι να πω άλλα ζώδια. Τι να πούμε κι εμείς. Τι να πούμε. Αγγελική, τι ζώδιο είσαι. Εγώ με Ταύρος, παιδιά. Και δεν ξέρω, δύσκολα νομίζω θα τα πάμε την άνοιξη. Δεν σε παίρνει και χαρά σβάρνω κι εσύ. Α, ναι. Λοιπόν, δύσκολα δεν τα πάει όμως η Ριάννα. Από τη διαβάζω εδώ στο govastileto.gr. Η Ριάννα και άλλα top models πήραν μέρος στην πρωτότυπη και πρωτοποριακή επίδειξη μόδας του πολύ γνωστού σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Άσχετο. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με μένα. Αλήθεια. Κάτι είσαι και εσύ πρωτοποριακή δηλαδή. Κάτι κοινό με τον Καρλ. Τα πλάνα που βλέπουμε λοιπόν είναι και φωτογραφίες, είναι από την επίδειξη μόδας το Παρίσι, διανύει το Παρίσι την εβδομάδα μόδας του, να πούμε τώρα στον κόσμο. Και το θέμα της επίδειξης μόδας του Καρλ Λάγκερφελντ είναι η πασαρέλα σε σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ, θέλουμε να πούμε εδώ ότι μετέτρεψε την πασαρέλα σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, περπατάνε. Όχι, δεν μπήκαν σε σούπερ μάρκετ, όχι. Μετέτρεψε την πασαρέλα σε σούπερ μάρκετ. Πολύ πρωτότυπο. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τόσο πρωτοποριακό. Ωραίο, είναι πλάκα. Βλέπουμε τα μοντέλα να περπατάνε δίπλα σε λαχανικά, σε απορρυπαντικά. Στο μπρόκολο, σε όλα. Και βλέπουμε και τη superstar Ριάννα πάνω σε καροτσάκι. Ακριβώς εδώ, μαζί με την Κάρα Ντελαβίν.
Αυτά είναι. Μπιτόνι. Καταλάβανε το πιάνο τη και λέει: στο περοσάκι, κοπέλα μου και εσύ. Να πούμε ότι ο Κάρι Λάγκερφελ σχεδιάζει για τη Σανέλ, ήταν η επίδειξη μόδα τη Σανέλ. Και πήραμε και πολλές ιδέες, έτσι, και μπορείτε να μπείτε στο govastelet.gr και να πάρετε πολλές ιδέες για τα χρώματα, τα σχέδια που θα φορεθούν την Άνοιξη. Αυτό είναι σημαντικό, όλες οι γυναίκες να μπουν στο govastelet. 10.000 ευρώ και πας να ψωνίσεις στο σούπερ, σούπερ μάρκετ. Κάτι απλό. Κάτι κοινό. Κάτι απλό. Κάτι απλό. Κάτι καθημερινό. Πάντως έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι ωραίο, ανατρεπτικό. Είναι ανατρεπτικό. Κύριε Φαλή, κάνει πάντα εκπληκτικές. Είναι εκπληκτικές. Σε αυτό το σημείο ότι αύριο... Και εμείς κάνουμε ανατρεπτικές εκπομπές. Εννοείται. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αύριο θα δείτε επίσης κάτι πολύ ανατρεπτικό στη μόδα στο govastelet.gr. Από το πρώτο μέσο. Κράτα, έτσι. Θέλουμε να είμαστε ανατρεπτικοί σαν τον Κάρλ. Το φίλο μας. Και σαν τις αποκλειστικές φωτογραφίες που είχαμε χθες, έτσι, από τα βραβεία Όσκαρ. Επίσης από το govastelet.gr. 24 λοιπόν, η γόβα που σας πάει παντού, βλέπετε, που δεν σας πάει. Λοιπόν, εμείς όμως τώρα πάμε μαζί με την γόβα μου, η οποία δεν θεωρείται στιλέτο, αλλά τουλάχιστον είναι στιλάτη, να δώσουμε δώρα. Σωστό. Θα δώσουμε δώρα. Πώς τη βλέπεις. Περιμένω. Ωραία, εντάξει. Για πάμε να δούμε, γιατί έχουμε και τα ωραία ρολόγια. Εγώ σήμερα το ρολόι που έβαλα φερέντι είναι σετ με το στυλάτο το παπούτσι, το καναρινό κίτρινο. Για πάμε να δούμε ποιος ή ποια είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Καλά εσείς, το όνομά σας. Δημήτρης από τη Χαλκίδα. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, πολύ ωραία. Έτοιμος να τραγουδήσετε. Θα προσπαθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, για πάμε, γιατί τώρα αυτό το είδα σε ένα παιχνίδι που έχουν κατεβάσει οι κόρες μου στο κομπιούτερ. Για κάντε ένα λα. Έχουν κατεβάσει ένα παιχνίδι του The Voice και παίζουν όλη μέρα με αυτό. Για κάντε λίγο, να κάνουμε μια πρόβα. Για πάτε ένα λα. Όχι, πού είναι ο τόνος του κυρίου Δημήτρη. Εδώ. Κάντε ένα λα. Λα. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Πάμε. Από τη μέρα που φύγες, τον ήλιο έχω χάσει κι νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Έλα. Να με σκο... Όχι, 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 φωνικό. Μέχρι το λα καλά τα πήγαμε. Έλα. Να με πληγώσεις. Είναι αδύνατο. Ταιριάζει με το πληγώσεις, αλλά δεν είναι... Και τα πήγατε τόσο ωραία με το λα, είδατε το σύσταμα, δεν μας πήγε καλά. Βέβαια, με το λα καλά ξεκίνησα, αλλά μέχρι εκεί... Το τραλαλά δεν πήγε καλά μετά. Λοιπόν, θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο άλλη μέρα. Μείνετε όμως ένα λεπτό να ακούσουμε ποιο ήταν το σωστό. Ήσασταν πολύ κοντά. Να με τελειώσεις. Νομίζω ότι το θυμηθήκατε τώρα, απλά, ναι. Πολύ γνωστό. Πολύ γνωστό. Για πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα, από πού. Από το κέντρο. Πού. Συγχαρητήρια στην πλατεία Αττικής. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι πάρα πολύ ωραία. Την παρακολουθούμε ανελιπώς. Να είστε καλά. Και το όνομά σας. Δήμητρα, συνονόματι. Μάλιστα, αλλά ο προηγούμενος δεν τα πήρε πολύ καλά. Τα πήγε καλά στο λα, στο τραλαλά, μετά όχι. Λοιπόν, για πάμε και εδώ ένα λα. Τώρα θα κάνω κι εγώ ένα quiz στην Κιμ. Ποιο από τα δύο θες. Ποιο από τα δύο. Τώρα θέλει να φταίω εγώ άμα δεν το βρείτε, καταλάβατε. Είναι και τα δύο πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, αυτά, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κάνε ένα λα. Λα. Μια φορά. Ωραία, συγχρονιστήκαμε, εντάξει. Ακούσαμε, ναι, ναι, βέβαια. Για πάμε. Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λένε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί. Και χέρια
χέρια ψηλά. Όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά. Δώσ' μου. Δώσ' μου τα... Ανεβείτε λίγο, ανεβείτε. Ναι, ναι, ανεβείτε λίγο. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να... Ανέβω. Έτσι. Σ' ένα Θεό. Σε σένα μόνο πιστεύω. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ρολόγιο από την εταιρεία Φερίντι είναι δικό σας, κυρία Δημήτρα. Ευχαριστώ πολύ, Κίμη. Και το Κίμη, καλό είναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια, γεια. Δώσαμε το δωράκι μας, χαμογελαστή η Δήμητρα. Και τυχερή. Και τυχερή, λοιπόν. Αυτά είναι. Έτσι θέλουμε ωραία νέα να έχουμε. Έτσι. Ακριβώς. Και στον καναπέ μας θέλω να καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλο Λαζαρίδη, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος των Διεθνών Κέντρων Ιατρικής και Αισθητικής με Ντιζονές. Τον Νίκο το προτιμώ από τον Νικόλαο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Πολύ όμορφο στούντιο, υπέροχη παρέα. Πολύ άγχος, θα χαιρόμουν περισσότερο αν δεν είχα δεν και πειράζει, το άγχος. Δεν πειράζει, μας φαίνεται όμως καλά νέα για τους φίλους μας που έχουν έτσι ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα πάρα πολλές φορές αυτό μπορεί να έχει επέκταση και στην ψυχολογία μας και γενικά στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας, που έχει να κάνει με την απώλεια των μαλλιών μας. Με την απώλεια των μαλλιών μας και πραγματικά ίσως κάποιος σήμερα να αναρωτιόταν καλά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες έχω εγώ την πολυτέλεια να σκέφτομαι τη βελτίωση της εμφάνισής μου. Και κυρίως πολλοί άντρες το λένε αυτό το πράγμα και ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι πίσω από τη βελτίωση της εμφάνισής μας έχουμε μια βελτίωση ψυχολογίας μας, έχουμε μια αύξηση της αυτοπεποίθησής μας, έχουμε μια καλύτερη δημιουργικότητα στην καθημερινότητά μας και θα έλεγα ειδικά τέτοιες εποχές έχουμε την πολυτέλεια να απεμπολίσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Σήμερα πια που τα πάντα έχουν γίνει δύσκολα επί προσωπικού, επικοινωνικού, επί επαγγελματικού επίπεδου, τα πάντα γίνανε πιο δύσκολα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν δώσουμε ένα πρόσθετο προσόν στην προσπάθειά μας να διεισδύσουμε στην καθημερινότητά μας πιο αισιόδοξα, αυτό το πρόσθετο προσόν είναι και η εμφάνισή μας, όπως και μα να το κάνουμε. Μα μόνο να μπει κανείς στην ψυχολογία μιας γυναίκας η οποία χάνει τα μαλλιά της, δεν χρειάζεται να πούμε νομίζω περισσότερα πράγματα. Αυτό μιλάει από μόνο του. Εσείς όμως τώρα. Ήρθατε εδώ και σας καλέσαμε για να μας πείτε για μια καινούρια έτσι, μέθοδο που αφορά την εμφύτευση μαλλιών, που είναι χωρίς νηστέρι. Και αυτό είναι το σημαντικό για τα νηστέρια. Όλοι έτσι, λίγο πολύ τα φοβόμαστε. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να καθυστερήσουμε να κάνουμε κάτι. Είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μπούμε σαν ένα μίνι χειρουργείο. Έτσι. Είναι γεγονός ότι το επεμβατικό κομμάτι της εμφύτευσης, γιατί ήταν η μοναδική μέχρι πρότινος μέθοδος με την οποία μπορούσαμε να επαναποκτήσουμε τα μαλλιά μας. Η επεμβατική τρόμαζε πολύ κόσμο, όχι μόνο γυναίκες, γιατί αυτό που είδαμε με τεράστια έκπληξη ήταν ότι με το που ξεκινήσαμε να προβάλλουμε τη νέα μέθοδο, η οποία ουσιαστικά παίρνει έναν-έναν τους θύλακες από τη δότρια περιοχή και τους μεταφέρει στην αραιωμένη περιοχή. Mm-hmm. Οπότε πια πάβει να είναι επεμβατικό το όλο πλαίσιο και αποκτάμε καινούρια φυσικά εντελώς μαλλιά που μεγαλώνουν, που κουρεύονται, που... Είναι τα δικά μας μαλλιά και δεν έχουμε την παραμικρή επιπλοκή. Δεν υπάρχει αντένδειξη για την δηλαδή, νέα μέθοδο. Δηλαδή γίνεται τρίχα-τρίχα επί της ουσίας. Και φαντάζομαι ότι δεν έχει και κανέναν ίδια. Δηλαδή δεν πονάμε, δεν είναι το ίδιο όπως είναι μια επέμβαση. Η μέθοδος είναι ανώδυνη αλλά είναι και επαναστατική. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να πάρουμε, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, να πάρουμε μαλλιά από περιοχές που μέχρι τώρα ήταν απαγορευτικές. Δεδομένου του ότι η παλιά η μέθοδος ουσιαστικά έπαιρνε ένα ολόκληρο κομμάτι από το δέρμα από την πίσω περιοχή, μια λωρίδα, και μετά επεξεργαζόμασταν θύλακα-θύλακα τη λωρίδα αυτή και το ξαναράβαμε, αυτό πάβει να υφίσταται πια. Και με το που πάβει να υφίσταται αυτό, μπορούμε να πάρουμε ακόμη να κάνουμε και μεταφύτευση από τριχούλες που βρίσκονται σε περίεργες περιοχές. Δηλαδή από τους άντρες μπορούμε να πάρουμε από το στήθος, μπορούμε να πάρουμε από την πλάτη και να τις εμφυτεύσουμε με επιτυχία, με απόλυτη επιτυχία στο κεφάλι τους. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, ας πούμε τώρα πολλοί αναρωτιούνται, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει αυτό κάποια παρενέργεια, μπορεί να μου δημιουργήσει κάτι. Δεν υπάρχει καμία παρενέργεια και υπάρχει απόλυτη επιτυχία και είναι και εντελώς φυσικό το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί είναι και δική μας τρίχα, δηλαδή. Ναι. Εδώ να σας πω λιγάκι κάτι και για όσους δεν ξέρουν ότι
Η τρίχα είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο πράγμα που έχουμε πάνω μας. Δηλαδή, είναι ένας σχεδόν ολοκληρωμένος αυτοτελής οργανισμός μέσα στον ίδιο μας τον οργανισμό. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, όσοι άνθρωποι έχουν περάσει από τη γη μέχρι σήμερα, άλλες τόσες είναι και οι τρίχες που έχουν βγει. Δηλαδή, έχει την ιδιαιτερότητα του DNA. Είναι το μοναδικό όργανο που δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να κάνεις ετερομεταμόσχευση. Σε καμία περίπτωση. Μόνο αυτομεταμόσχευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε από κάποιον. Δεν υπάρχει συμβατός δότης, ούτε υπήρξε ποτέ στη γη συμβατός δότης για κάποιον πλην του εαυτού του. Για πείτε μου κάτι. Ας πούμε, πολλές γυναίκες κάποιας ηλικίας αρχίζουν και τους φεύγουν τα μαλλιά εδώ πάνω. Αραιώνει δηλαδή και είναι σαν να μεγαλύνει το μέτωπο. Γίνεται και εκεί αυτό. Και πολύ εύκολα. Και πολύ εύκολα. Αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες, γιατί η εμεινόπαυση, με την εμεινόπαυση ακριβώς υπάρχει μια υπερέκριση ανδρογόνων τότε στις γυναίκες και ανακαλύπτουν με τρόμο ότι βγαίνουν σε σημεία που δεν τα θέλουν τρίχες και αντίθετα φεύγουν από εκεί που το θέλουν. Ναι, δηλαδή μια κυρία τώρα που μπορεί να μας βλέπει και να έχει το θέμα αυτό, γιατί αυτό, όπως είπα στην εισαγωγή, είναι ψυχολογικό το θέμα. Αρχίζεις, ξέρω εγώ, καλύπτεις με την αφέλεια αυτά, αλλά πώς ανακαλύψεις και έχεις πάντα ένα κόμπλεξ να μην φανεί να κάτι. Μην φανεί, και να βλέπει τώρα την Άντζη με το ωραίο το μαλλί και να λέει ότι θα ήθελα κι εγώ να έχω τέτοιο πλούσιο μαλλί. Λοιπόν, γίνεται και χωρίς νηστέρι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε τώρα για αυτή την καινούργια μέθοδο? Η καινούργια μέθοδος είναι με ειδικούς εκτομείς που ουσιαστικά φεύγει από τη μέση η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Οπότε. Με ειδικά μηχανήματα, δηλαδή έχουμε την απόλυτη ασφάλεια, με ειδικά μηχανήματα βγαίνει ένας-ένας ο θύλακας, εμφυτεύεται στη δότρια περιοχή, έχουμε πολύ στη δότρια, με συγχωρείτε, στην περιοχή που την αραιωμένη, έχουμε πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, δεν πονάει, μετά από 2 ώρες από την επίσκεψη φεύγει και μετά αρχίζουν εντελώς φυσικά τα μαλάκια, βγαίνουν, εμείς ουσιαστικά κάνουμε μια μεταμόσχευση, μετεμφύτευση της ρίζας, ναι. Της ρίζας, του θύλακα. Από εκεί θα βγουν, από κάθε θύλακα βγαίνουν από 1 έως 4 καινούργιες τριχούλες, οι οποίες βγαίνουν σταδιακά. Δεν φαίνεται, δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει κάνει εμφύτευση μαλλιών. Σε καμία περίπτωση. 2 ώρες, δηλαδή, 2 ώρες μετά κάνουμε τα πάντα. Βγαίνουν, ναι. Μία περιορισμένη έκταση κρατάει όλο και όλο 2 ώρες. Μετά από πόσο καιρό επιστρέφει κανείς, δηλαδή φαίνεται αυτό? Την επόμενη μέρα είσαι στη δουλειά σου, δεν φαίνεται τίποτα. Φοβερό. Απολύτως τίποτα. Και μετά από... Ναι, γιατί με την τομή όπως είχες παλιά, και μετά παλιά, από ένα δεν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έως και 10 μήνες μετά βγαίνουν τα καινούργια μας μαλάκια, τα οποία μεγαλώνουν και μαζί με τα υπόλοιπα τα βάφουμε, τα χτενίζουμε, τα κάνουμε στολάκια. Το αποτέλεσμα τώρα είναι εγγυημένο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποιος αυτή τη μέθοδο και να μην πετύχει? Όσες τριχούλες ακριβώς, να σας πω, το ποσοστό της, όχι της επιτυχίας, της πυκνότητας που θα πετύχει, έχει να κάνει λίγο και με τον ίδιο. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε 300-400 νέους θύλακες σε κάποιον, και από τους θύλακες τους δικούς του να βγαίνουν 2, 3, 4, μέσω όρο έχουμε γύρω στους 3,3 τριχούλες αναθύλακα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μας έχουν εκπλήξει, δηλαδή που βγάζουν 4 και 5 τρίχες από κάθε θύλακα. Οπότε είναι και πολλαπλασιαστικό το αποτέλεσμα. Αλλά ουσιαστικά ένα βασικό επιθυμητό αποτέλεσμα έχουμε πάντα. Ένα βασικό επιθυμητό αποτέλεσμα έχουμε πάντοτε. Δηλαδή, ανά 300 θύλακες υπολογίζουμε ότι έχουμε πάνω από 1.000-1.200 νέες τριχούλες. Μπορούν να την εφαρμόσουν όλοι αυτή τη μέθοδο ή υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να αποκλειστούν? Μπορούν να αποκλειστούν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν να μας δώσουν. Δηλαδή, μόνον αυτοί οι οποίοι δεν έχουν από πουθενά από κάπου να τις πάρεις. Αυτό. Αλλιώς όχι. Αλλιώς απευθυνόμαστε στους πάντες και σε νεαρότερες ηλικίες και σε ανθρώπους οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο φοβούνται, αποφεύγουν τον νηστέρι και καλά κάνουν εν κατακλείδη. Με την παλιά μέθοδο καλά την προωθούσαμε εμένα, αλλά υπάρχει μια μορφή ήπιου ακροτηριασμού, όπως και να το κάνουμε. Και μόλι. Εντάξει, είπε όχι, δεν ήταν, δεν υπήρχαν, δεν υπήρξαν ποτέ. Ούτε αποτυχίες υπήρξαν, το φυσικό ή όχι του αποτελέσματος. Εξαρτάται βασικά από το πόσο έμπειρο είναι το προσωπικό που ασχολείται μαζί σου. Να σας πω κάτι τώρα, έτσι. Τα μεντίζενες έχουν 25 χρόνια. Το αποφάσισα πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, δεν το συζητώ. Τα μεντίζενες έχουν 25 χρόνια πείρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι θα σου βγει φυσικό το αποτέλεσμα, είναι βέβαιο ότι θα σου βγει φυσικό το αποτέλεσμα. Τα μεντίζενες ιστορικά ήταν τα πρώτα που έφεραν τη λεγόμενη ιατρική αισθητική στη χώρα μας.
τα πρώτα. Οπότε υπάρχει και η εμπειρία, είχατε και την εμπειρία της προηγούμενης μεθόδου και τώρα είναι και η καινούργια. Είμαστε και από αυτούς που πιστεύουν απόλυτα ότι το να νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, το να θες να βελτιώσεις την εμφάνισή σου, δεν είναι μόνο δικαίωμά σου, αλλά είναι και υποχρέωσή σου. Πρώτα απ' όλα στον ίδιο στον εαυτό, γιατί το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις και η πιο σκληρή κριτική που δέχεσαι είναι από τον καθρέφτη σου. Κακά τα ψέματα. Από λοιπόν, ωραία μας το είπατε τώρα. Τώρα εγώ να ζητήσω, αφού τα ακούσαμε έτσι ωραία, έτσι να δώσετε και μία προσφορά στους τηλεθεατές μας. Ναι, γιατί τα ακούσαμε τώρα πολύ ωραία. Να το δούμε και στην πράξη. Οι τηλεθεατρίες μας, οι τηλεθεατές μας, λοιπόν, εντάξει, να το κάνω, να ακούστε, δώστε, λίγο, δώστε κάτι. Πρόκειται για μία μέθοδο η οποία είναι ακριβή. Αλλά ζούμε σε μια χώρα που το πιο ακριβό πράγμα που έχουμε στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι το ευρώ. Είναι το μοναδικό πράγμα που ακριβένει και σπανίζει και όλα τα άλλα σιγά σιγά βρίσκονται σε υπερπροσφορά. Αυτό λοιπόν που έχουμε να σεβαστούμε εμείς είναι το ευρώ του καταναλωτή. Αυτό που έχουμε να σεβαστούμε είναι ότι θα τους δώσουμε μια προσφορά που να κάνει προσιτή τη νέα μας μέθοδο. Ωραία, ακόμη και σε αυτόν που ζει με το επίδομα ανεργίας, ακόμη και στο χαμηλό συνταξιούχο. Δηλαδή, ωραία, μπορούμε για να έχουμε μια πλήρη εμφύτευση με τη νέα μέθοδο, την Safe Plus των Medizenes, με 640 ευρώ. Ωραία. Αυτό δηλαδή σε τι έκπτωση περίπου αντιστοιχεί? Αυτό είναι κάτω από το 1 τρίτο της τιμής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή επίσημα στην αγορά. Ωραία, εντάξει, μας δώσατε μία προσφορά, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πώς περνάει αυτό το δίωρο, δεν ξέρω. Πολύ να μου πείτε πώς περνάει αυτό το δίωρο. Εσύ πες μου. Πέρασα, παιδιά, τέλεια. Ήτανε τόσο ωραίο το παρέα και τόσο... και δεν είχαμε γνωριστεί έτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το άλλαξα, δεν έκανα ένα λόγο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όλη την ώρα που ήμουν εδώ. Και το γούρι, και το άφησα ανάποδα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην καινούργια κολεξιόν, έτσι δημιουργική και όμορφη πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κίπ μου. Λοιπόν, το ξέρετε ότι την Τρίτη έχουμε τον ελληνικό τελικό για το ποιος θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision. Ακριβώς, πάμε δυναμικά, να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ λέω να περιμένουμε την Τρίτη να δούμε ποιο θα είναι το τραγούδι και μετά έτσι, θα ασχοληθούμε εδώ, θα ασχοληθούμε και θα δούμε και έτσι πολλά αντιπάλους και όλα αυτά. Χρόνια, το Σάββατο το επόμενο θα ασχοληθούμε πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως κλείνοντας θα πάρουμε μια μικρή γεύση, αυτό σας λέω, από τα 4 τραγούδια που θα διαγωνιστούν την Τρίτη. Τι να πω, καλή εβδομάδα να έχετε. Να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 12 ακριβώς εδώ στο Μαγκαζίνο Life. Να είστε καλά. Φωτιά και τα όνειρά μου. Με το κεφάλι μου ψηλά, Χριστέ και Παναγιά.